Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα. Σε τι κατάσταση είμαστε? Άψογοι όπως κάθε μέρα. Εγώ λέω να κάνουμε λίγο σοβαροποίηση. Όπως είπε ο Ντάνος. Σοβαροποίηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ή να σας εξηγήσω? Γιατί είμαι, θα και πολύ... να με εξηγήσεις. Είμαι και πολύ διάσημη για να μπορέσει ένας ψυχολόγος να με βοηθήσει. Όπως επίσης είπε ο Ντάνος. Είναι πολύ διάσημος για να μπορέσει να με βοηθήσει ένας ψυχολόγος. Αυτή είναι καινούριο. Αυτά είναι προβλήματα. Αυτή που τη βλέπω είναι όλο πιο καινούριο. Γι' αυτό λέγεται καινούριο. Ναι. Δεν της άρεσε το μαλλί, το άλλαξε. Σέρβις, ανά δύο μήνες. Αυτό πάει... Δηλαδή μπορεί να γίνει και συνεργείο γυναικών. Δηλαδή... Συνεργείο υπάρχει, φαντάζομαι, Σταύρο. Ναι, όπως πάμε. Κοίτα τώρα, εδώ έχει γίνει κάτι στα μάτια. Έχουν γίνει κάτι στα χείλη, έχει γίνει κάτι στη μύτη, στα δόντια, στα μαλλιά. Ένα ψιλομπότοξ έχει παίξει. Ένα. Θα πω μια μέρα για λιποαναλόφηση και θα πάθετε σοκ την άλλη που θα έρθω, να ξέρετε. Δεν μπορεί να είσαι στην επόμενη. Πρόσεχε, Σταύρο, είναι λίγο κίνδυνο. Όχι, δεν γίνεται να είσαι στην επόμενη. Πρέπει να περιμένει το διάστημα. Τι μεθεπόμενη? Καμιά εβδομάδα σίγουρα δεν θα αρκέσει το σπίτι. Θα πω ότι είμαι άρρωστο και θα κάθω μια εβδομάδα μετά. Όχι, αλιποαναλόφηση από πού? Από πού? Παντού. Βάλε και κοιλιακούς να πας. Θα πάψεις να πας, κόλλα και ένα κύριο. Πλέγμα. Είναι σετ. Σετ είναι. Θα βάλω κοιλιακούς, ρόγα κάγκελο. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι έχεις κάνει κάτι, πιστεύω, κάποια παρέμβαση επάνω σου. 100%. Υπάρχει άλλωστε μια φωτογραφία τη σεζόν 93-94 και 94-95 που στην 93-94 ένας παίχτης πάω καραφλός και 94-95 είναι πλούσια η κόμη του. Αυτά συμβαίνουν. Ναι. Και μερικοί είναι καραφλοί. Δεν έχουν μαλλιά από επιλογή, τα ξυρίζουν. Ξέρω έναν. Δεν έχουν μαλλιά από επιλογή. Ναι. Δηλαδή είχαν κανονικά άμα τα ξυρίζαν. Ναι, ναι, ναι. Είχαν το πολύ μικρούτσικο αυτό. Νορμάλ και τα ξυρίζει όλα. Είναι καράφλα. Όχι, κανονικά μαλλιά. Εντάξει, δεν είχαν μαλλιά τώρα τα δικά σου του στέργιου. Ή του Μουσλίμοβιτς. Τώρα πιάσει και κοτσίδα σε λίγο. Ναι. Τα πιάνει κάτι κοτσιδάκια. Αλλά ναι, σε ναι, λίγο... ναι, το παλεύει. Και το εντάξει. Γιατί είμαστε ανοιχτοί. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως νιώθει καλύτερα. Πώς το είπε, πώς το είπε ο Βιγκάνης. Έλα, έλα, Ντάνος. Τι μην κάνεις. Να κάνουμε. Σοβαροποίηση. Σοβαροποίηση, έλα. Σοβαροποίηση. Ας κάνουμε σοβαροποίηση. Λοιπόν, που είναι σε φούρνο σοβαροποίηση φάση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στέλιος Αναστασιάδης, το καμάρι των Σερών. Αγάπη Γαβριλίδου, το καμάρι της Τραπεζούντας. Και Σταύρος Κόρκας, το καμάρι της Σταυρούπολης, που θα ασχοληθεί και με τον Παύλο Μελά. Εντάξει, παρασκηνιακά βέβαια, δεν θέλουμε εμείς τίτλους. Απλά η ιστορική ομάδα της Σταυρούπολης θα πρέπει σε κάποια φάση να έχει τη βοήθεια από όλους τους Σταυροπολίτες. Δεν θα... λίγα πράγματα δεν κάνουμε, θα έχετε στόχους. Είπαμε να βάλουμε άλλο ένα. Ε? Στόχους δεν θα έχετε. Θα πρέπει να ανέβει η ομάδα, θα εθνική σε κάποια φάση. Επειδή πες, δεν θέλουμε τίτλους γι' αυτό. Δεν θέλω τίτλους εγώ. Α, εσύ, α, ναι, κατάλαβα. Ναι. Έλεγα η ομάδα μου, η ομάδα μου δεν θέλει τίτλους. Να παίζει για τη χαρά του αθλήματος. Η χαρά του αθλήματος. Η χαρά της γειτονιάς, φίλε. Πρέπει η γειτονιά να την προσέχουμε όσοι έστω και αν φύγαμε. Είναι η γειτονιά, τι θα κάνουμε τώρα. Τίποτα, με ένα σοβαρό πλάνο μπορεί να είναι σε δύο χρόνια στη Super League 2. Τώρα ανεβαίνουμε Α1, είμαστε 6 βαθμούς μπροστά, μία ήττα. Η Super League 2 είναι κοντά, είναι δύο άνοδοι, δεν είναι πολύ. Όταν γίνει αναδιάθρωση, Super League, Super League 1, Super League 2. Και στο φινάλε, παπ, δύο χρονάκια. Είμαστε και κατεστημένοι, μπορούμε να ανεβάσουμε και μια ομάδα τσιπάπ δύο κατηγορίες. Θα βρεθεί κάποια συνθήκη, θα κάνετε λίγο μια συμφωνία. Κάπως θα γίνει αυτό. Ναι. Πούλησε κανέναν δρόμο στο Σταυρούπολη να πάρετε πρωτάθλημα. Όχι, έχουμε το Παύλο Μελά στο τόπεδο. Α, πούλησε αυτό. Δεν το πουλήσουμε. Όχι. Να λένε. Να λένε από τον Μπελόκι που πούλησε το στρατόπεδο για μία άνοδο. Ναι. Δεν έχουν Μπελόκι ανταγωνισμό. Ποιοι είναι? Πολύχνη είναι. Τι είναι? Πολύχνη. Βγάζει γλώσσα, μακεδονικό δεν βγάζει γλώσσα. Τίποτα. Δεν του βλέπετε. Θα του δώσουμε. Δεν του βλέπετε. Ναι. Πάμε στο διατάφτα. Εγώ πριν την πάω 24. Της ομάδας που είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα και οδεύει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το δεύτερο σερί, για να μην ξεχνιόμαστε. Το δεύτερο σερί, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει διακοπή, υπάρχουν θεματάκια αρκετά που θα τα αναλύσουμε στη διάρκεια. Έχουν φροντίσει εδώ τα παιδιά μας. Έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη μετά τις και μισή για να δούμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Και γενικά βαδίζουμε σε έναν δρόμο όπου τα πάντα τελειώνουν για τη φετινή σεζόν στις 11 Μαΐου. Άρα μέχρι τότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι γίνεται, το τι λέμε, το τι κάνουμε και το τι ράνουμε. 8 ματζάκια. 8 ματζάκια. Ούτε καν 10. Επίσημα, ναι. 8 αν περάσουμε στο τελικό. Ναι. 7 αν μας κάνει ζημιά η Τρίπολη.
δεν υπάρχει καμία απολύτως σιγουριά ότι θα περάσουμε την Τρίπολη. Είμαστε η καλύτερη ομάδα, είμαστε η καλύτερο momentum, είναι διπλά τα παιχνίδια κτλ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν παίζει ο θεματοφύλακας εκείνος εκεί ο καλός. Που δεν πάει ξεπεράσει 8 μήνες μετά το σοκ της ανατροπής του Πρίγκοβιτς. Ναι. Που περίμενε από τον Πρίγκοβιτς το fair play, να την βγάλει έξω. Θοδωρής είναι. Όχι, Παπαδόπουλος. Τι Θοδωρής μου κόλλησε. Είχαμε βγάλει τον Θοδωρή πριν 5 μέρες. Μπορεί να σε καλώσει. Καμία σχέση. Δεν ξέρω. Να μας καλώσουμε κάτι δεν αλλάζει δηλαδή. Παιδί του Ολυμπιακού, συντοματικά. Δεν το λέω για να πω κάτι. Το αναφέρετε, εντάξει, κάπου ξεκινάει ο καθένας. Το ίδιο αίτημα, αν κέρδιζε, ξέρω εγώ, Φορτούνη σε ένα πέναλτι τέτοιο. Όχι, το δίνω και το χέρι. Ναι. Μπορεί να έβλεπε που πήγαινε η μπάλα και πήγαινε και από την άλλη. Με τον Αθανασιάδη θα παίξει λογικά η Τρίπολη στο παιχνίδι με τον ναι. Πρώτο. Το τέκνο του Κιλκής. Μια πόλη η οποία όλοι αναρωτιόμαστε πώς χτίστηκε. Ποιος έκανε το αρχικό λάθος, ποιος συνέχισε. Γιατί μένουν ακόμα εκεί. Γεια σου Γιάννη Παρασκευάδη. Τα φιλιά μας. Πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο Κιλκής. Είναι γεγονός. Να γίνει λίγο πιο ελκυστικό το μέρος. Καλοί άνθρωποι, οκ, okay, αλλά λίγο η τοποθεσία. Ναι. Τι να πω, ηρημοτόμηση να πω, θα σηκωθεί ηρημοτόμηση να φλακώσει. Γενικότερα εντάξει. Χρήζει κάποιον βελτιώσεων το θέμα. Ναι. Το Κιλκής έχουμε πάρα πολλούς φίλους βέβαια, στους οποίους ξεφωνίζουμε και εκτός αέρα που είναι από τον Κιλκής. Αλλά θα σου πει όλος από Σταυρούπολη είσαι και μιλάς. Είσαι τρελούς παρέα μεγάλος. Γιαγιά μου ήταν από τον Κιλκής. Όχι μέσα από το Κιλκής, από το θρυλικό παρόκθιο φίλε, παρόκθιο. Το ξέρεις το παρόκθιο? Εννοείται ρε φίλε το παρόκθιο, δεν ξέρω, με το ποτάμι που περνάει. Με το Τέμεσης. Ποιος? Τέμεσης. Ο ένας λέει παρόκθιο, ο άλλος λέει Τέμεσης στον Τέμεση, ό,τι να είναι. Το παρόκθιο είναι πάντως υπαρτό, εντάξει. Μένουν 5-6 κάτοικοι μόνιμοι. Χειμώνα άνοιξη, καλοκαίρι πάμε στους 20. Ξεκουστώ, ναι. Δηλαδή μπαίνει καινούργιος στο χωριό. Ο αδερφός μου είχε όνειρα για το σπίτι που κληρονόμησε στο παρόκθιο. Έχει να πατήσει κανένα 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει, το έχει σκεπάσει πλάστηση. Ναι, είχε όνειρα ο αδερφός μου, είχε όνειρα. Να πηγαίνω εκεί με φίλους, να ψήνουμε αυτά Πάσχα καλοκαίρι. Έχει να πατήσει 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει το σπίτι του παππού στο παρόκθιο. Ωραία. Δύσκολο νομός γενικότερα να το κλείσουμε. Ο νέος δήμαρχος Κιλκής, όπου θα βγει, φαντάζομαι, θα έχει όνειρα. Προσωπική και ιστορία αυτός... του Στέργιου. Αυτός του παρόκθινου. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Ο Τέμεσης. Το Τέμεσης. Άμα το λέγαμε εμείς, θα το είχε κάνει σημαία. Τώρα το πέρασε έτσι. Ο Τέμεσης. Ο Τέμεσης, τι. Το κάναμε μουσουλμανικό, ρε. Τέμενος, Τάμεσης. Είναι το παρακλάδι του Τάμεση, αγαπητέ. Αν ψάξει δηλαδή. Είναι ο Τάμεσης και το Τέμεση. Δεν είναι, υπάρχει. Όπως βγαίνεις από το Λονδίνο, δεξιά το παρακλάδι είναι ο Τέμεσης. Τελειώνει ο Τέμεσης, πάμε στο Τέμεση. Και φτάνει στην Κιλκής. Αλλά το ξέρουν λίγοι αυτό. Δεν είναι. Ζώα. Το κρατάνε μυστικό. Ναι, έτσι. Σα ανοίγουμε τα μάτια. Τίποτα άλλο. Αντί για ζώα. Σα ανοίγουμε τα μάτια. Κάπου εδώ. Θα βάλουμε μια σειρά στην. Τι ώρα κάνουμε με τη συνέντευξη, μετά τις και μισή. Μετά τις και μισή. Ναι, συλληπιτήρια στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, η οποία δεν έχει άλλο πλήγμα μετά τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου πριν από λίγους μήνες ή ένα χρόνο. Περνάει και ο καιρός γρήγορα. Τόσο, 1,5 παραπάνω αποκλείται να είναι. Ναι. Πάντως έχω την αίσθηση ότι ο Θανάσης πρέπει να. Όχι απλά να επηρεάστηκε από τον θάνατο του Παύλου. Πρέπει δηλαδή να ήταν. Και τα δύο αδέρφια που χάθηκαν μέσα σε 40 μέρες τότε. Ναι, γεγονός. Από τότε έπεσε πάρα πολύ, ναι. Ο Θανάσης κυκλοφορεί εδώ και καιρό στην πιάτσα ότι δεν θα τη βγάλει. Είχε ένα οξύ κεφαλικό το οποίο δεν επανήλθε ποτέ. Κρατήθηκε μυστικό τέλος πάντων το τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα η ανακοίνωση της VNX ήταν αυτή που ενημέρωσε ότι ο Θανάσης Γιαννακόπουλος αποτελεί ότι έχασε τη μάχη τέλος πάντων και είναι μαζί με τα αδέρφια του και δεν είναι ζωή. Εντάξει, η μορφή τεράστια. Τεράστια, εντάξει. Τεράστια μορφή. Άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα έκανε πολλά για τον σύλλογό του. Μιας παραδοσιακής κοπής παραγόντων ένας ακόμη από αυτήν την παρτίδα. Δεν έχουν μείνει πολλοί. Εγώ νομίζω ότι ο Ιβάν είναι ο τελευταίος, γιατί ο Ιβάν είναι τέτοιου είδους παράγοντας.
δηλαδή που δίνει το είναι του, δεν υπολογίζει χρήμα και θέλει να πετύχει. Αλλά έχει μέσα του και έναν καλό ρομαντισμό κάπως. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σκληρό, το στιγνό. Ναι, εννοείται αυτό. Το σύγχρονο. Υπάρχει συνέστημα. Πρώτα απ' όλα, ο Ιβάν είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει αν θα έχει χασούρα η επιχείρηση. Mm. Θεωρεί δεδομένη τη χασούρα. Είναι σαν να πετάει πιάτα στα μπουζούκια. Ξέχωραν εμείς καμιά φορά, επειδή δεν θέλουμε να χάνει λεφτά. Είμαστε αντίθετοι με αυτή τη λογική. Νομίζω βέβαια έχει μπει και αυτό σε μια σειρά τώρα να σκέφτεται λίγο πιο προσεκτικά την επένδυσή του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επενδύει. Πήρε 11 εκατομμύρια από Ροντρίγκες και πήρε και όλες κοιτάξεις κατευθείαν και παραπάνω κιόλας. Επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν μάλλον, είναι νομίζω ο τελευταίος παράγοντας αυτής της μορφής. Υπάρχουν και πιο μικροί σε δυναμικοί οικονομικοί παράγοντες, αλλά πολύ σημαντικοί για τον τόπο τους, όπως είναι ο Φώτης ο Κοστούλας. Είναι τέτοιο άτομο. Ένας άνθρωπος με πολύ καλή παιδεία, πολύ καταρτισμένος, σοβαρός επιχειρηματίας, που έχει φροντίσει η ομάδα του τόπου του να ευημερεί. Και αυτός, χωρίς να νοιάζεται για τη χασούρα, και τι κέρδος δεν νομίζω να έχει με τον Πανετολικό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικά, νομίζω ότι... Εντάξει, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος έδωσε για τον Πανετολικό τα πάντα. Εντάξει, όλη η οικογένεια. Δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησε γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά για τον Παναθηναϊκό πραγματικά η αγάπη του ξεπερνούσε τα όρια και γιγάντωσε σε μεγάλο βαθμό την ομάδα μπάσκετ. Και ήταν και η μορφή, ρε φίλε, αυτό το γυαλί, έχω 800 βαθμούς μοιοπίας. Δηλαδή, πραγματικά δεν τον ενδιέφερε ποτέ ότι δεν του πάει το γυαλί. Νομίζω αυτό. Δηλαδή, δεν τον απασχόλησε ποτέ. Το πρώτο δημόσιο πρόσωπο που σε τέτοιο βαθμό λάνσαρε τις γραβάτες. Με τον Tweety με 1002, εντάξει, ναι, ναι, δεν τον νοιάζει, που έκανε την τάση. Ναι. Και μετά τον ακολούθησε ο καθηγητής διαιτησίας. Μετά τον Θανάση, βρήκαν και άλλοι μιμητές. Αλλά γενικότερα, ξαναλέω, έδωσε η οικογένεια Γιαννακόπουλου τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Απλοί άνθρωποι. Εντάξει, οι ιστορίες είναι γνωστές και δεν είναι υπερβολές ότι πήγαιναν μόνοι τους στο σούπερ μάρκετ, οδηγούσαν καμιά φορά το αυτοκίνητο. Γενικότερα δεν ήταν οι απόμακροι επιχειρηματίες που δεν μπορούσαν να. Απλοί άνθρωποι που έχουν κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι, απλοί άνθρωποι. Δηλαδή το να βλέπεις τον Παύλο Γιαννακόπουλο στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζει, δεν νομίζω να έχει άλλο παράδειγμα. Ναι. Δεν θα δεις τον Ιβάν ή τον Μαρινάκι με το καλάθι να ψωνίζει. Ο Ιβάν για άλλον λόγο δεν μπορείς να τον δεις. Γιατί... Για πολλούς λόγους. Για έναν και βασικό. Για να μην τον στείλουν. Είναι το πρώτο φοβούνται αυτά τα πρόσωπα, αυτό είναι. Ο Παύλος και ο Θανάσης δεν είναι φοβόντουσαν. Καλά, ήταν και λίγο άλλη εποχή βέβαια. Τότε. Αλλά εντάξει. Εντάξει, ξαναλέω, θα το κρίνει η ιστορία αν έδωσαν πολλά για τον αθλητικό αθλητισμό. Εγώ έχω λίγο τις αμφιβολίες μου. Αλλά για τον Παναθηναϊκό πραγματικά ήταν ευτύχημα που είχαν τέτοιους παράγοντες. Και υπάρχει συνέχεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που νομίζω για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό είναι μια μεγάλη εγγύηση. Ναι, σίγουρα. Για το μέλλον του. Να πάμε στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε σιγά σιγά με την συνέντευξη. Λοιπόν, μαζί μας όπως κάθε μέρα το Ρίντζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης ολοκλήρωσαν τον πετυχημένο κύκλο εμφανίσεων. Σειρά έχει η κυρία επιθεώρηση από την Παρασκευή που μας έρχεται. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public ticketservice.gr. Μια πολύ μεγάλη παράσταση, ουσιαστικά ένα υπερθέαμα. Με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης, πάρα πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί τραγουδιστές, μεταξύ άλλων Πινελόπη Νεσασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρτερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς και ο Μάκης Δελαπόρτας. Πάρα πολλοί χορευτές, γενικότερα ένα υπερθέαμα που μπορείτε να παρακολουθήσετε ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Πρέπει απλά, αν θέλετε να μπείτε στο καζίνο πριν ή μετά, είναι προαιρετικό αυτό, δεν είναι υποχρεωτικό, να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Ξαναλέω. Η κυρία επιθεώρηση ξεκινάει την Παρασκευή 22 Μαρτίου, επόμενη παράσταση Σάββατο και θα πάει έτσι Παρασκευή Σάββατο 29-30 Μαρτίου, Παρασκευή Σάββατο 5-6 Απριλίου και ανάλογα με την επιτυχία που θα έχει, που νομίζω είναι εγγυημένη, θα αποφασιστεί αν θα υπάρξει παράταση ή όχι. Μαζί μας είναι η Αναδομό και σήμερα. Προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, ολόκληρου σπιτιού,
και του επαγγελματικού σας χώρου, πάντα με τους καλύτερους συνεργάτες, με τα καλύτερα υλικά και συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία της Αναδομό, στον πρώτο όροφο. Και αναδομοπαυλανκίνηση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από τα πακέτα που υπάρχουν. Είναι πολλά και σε πολύ πολύ καλές τιμές. Νομίζω υπάρχει μια επιλογή για όλους. Και στοίχημα.gr, ο μέσος χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24 είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά. Είπαμε δράση σε πρωταθλήματα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει δράση σε εθνικές ομάδες. Είναι πολλοί αγώνες στο επόμενο διάστημα. Από Πέμπτη νομίζω ξεκινάνε οι περισσότεροι. Έχει πολλά φιλικά σήμερα. Φιλικά σήμερα. Δηλαδή ενδεικτικά να σου πω, εντάξει, όχι το Μιανμάρ, Κινέζικοι, Ταϊπέι. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι τόσο και να παίξει αυτό το πράγμα. Μπορεί. Εκτός αν έχει κάποιο συγκινή στη Μιανμάρ και σου πει εντάξει, οκ, θα το κάνει. Ορίστε. Κινέζικη Ταϊπέι. Είναι η Ταϊπέι και είναι η Κινέζικη Ταϊπέι. Το Λεσότο φίλε είναι πιο γνωστό από την Κινέζικη Ταϊπέι, αλλά τέλος πάντων. Έχει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι Γερμανία-Σερβία. Από ό,τι βλέπω. Ένα Ιαπωνία-Κολομβία. Κάνα 2-3 Λατινική Αμερική. Νότια Κορέα-Βολιβία. Αργεντινή-Βενεζουέλα. Μεξικό-Χιλή, ωραία. Περού-Παραγουάη. Μεξικό-Χιλή, ωραία. Βραζιλία-Παναμά. Νομίζω πολλά με λίγα. Τσεχία-Βραζιλία. Μεξικό Παραγουάι. Έχει φιλικά, έχει μετά και για. Τώρα διάβασα όλα τα φιλικά των επόμενων ημερών. Δεν είναι όλα αυτά σήμερα. Σήμερα έχει το υπερθέαμα Μιανμάρ, Κινέζικη και Ταϊπέι. Έχει όμως Ευρωλίγκα. Σημαντικά παιχνίδια, γιατί μπορείτε να παίξετε και μπάσκετ. Που να ξέρετε, το μπάσκετ δίνει πράγμα και έχει και επιλογές. Και γενικότερα, στοίχημα.gr είναι εδώ για να παίξετε και να κερδίσετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα μπαίνοντας από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Όντως πολύ εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια. Στις καλύτερες αποδόσεις, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Υπάρχει και το online καζίνο της Στοίχημαν. Με 3 ευρώ, άλλος έχει κερδίσει 2.178. Άσε με μωρέ, άνθρωπέ μου τώρα. Πιάνο παίζουμε και χάνουμε εμείς λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της πρώτης επαρχιακής ομάδας στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Και βέβαια έναν άνθρωπο που εκπονεί ουσιαστικά ένα από τα πιο πετυχημένα project ποδοσφαιρικά φέτος στη χώρα μας. Αναφέρομαι στον πρόεδρο της Πανατολικός, τον κύριο Μάκη Μπελεβόνη. Πρόεδρε, καλησπέρα. 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 Τι κάνετε, πώς είστε? Όλος. Καλά, ωραία, ωραία. Είχατε έτσι βλέψεις Ευρώπης, πηγαίνατε καλά. Πως παλέψατε και καταφέρατε να καλύψετε κάποια κακά αποτελέσματα που είχατε, αλλά πλέον μάλλον απομακρύνεται αυτός ο στόχος, Νομίζω πως ναι, παρότι γνωρίζαμε ότι έχει δυσκολίες. Mm-hmm. Έχει δυσκολίες γιατί, όπως περιέγραφε Σταύρο, αλλάξαμε λίγο το πλάνο μας. Mm-hmm. Και αυτό, καταλαβαίνετε, με νέα παιδιά είναι πιο δύσκολο. Απ' την άλλη, ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ενισχύθηκε αρκετά το Δεκέμβριο, έχει ρίξει αρκετά χρήματα, το budget είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας. Κάναμε και κάποια στραβά αποτελέσματα, οπότε πλέον νομίζω ότι αρκετά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν αφήνουμε κάτι, θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά, να το παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει προσαρμοστεί 100% στις ανάγκες της περιοχής, δηλαδή και να έχει το τοπικό στοιχείο και να βγάζει παιδιά δικά της και να έχει κάποια παιδιά από τη Λατινική Αμερική, κυρίως την Πορτογαλία, με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μια ομάδα με ταυτότητα, πάντα παίζει, δεν θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο, όπως και να της πάει το παιχνίδι. Ήταν αυτή η στόχη η δική σας και του κ. Κοστούλα? Ναι, από την πρώτη στιγμή. Παρότι νομίζω γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, οι δυσκολίες στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετές. Προφανώς βαδίζοντας με αυτό το πλάνο έχει τους κινδύνους να βρεθείς σε δύσκολη θέση. Έτσι, ναι. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, γίνονται λίγο πιο καθαρά και με το θέμα της διαιτησίας, αλλά γενικότερα. Αυτό εμάς μας βολεύει, δεν έχουμε να χάσουμε και μας βολεύει να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο το πλάνο που περιέγραψες. Είχαμε μια κουβέντα και εκεί στο γήπεδο το περασμένο Σάββατο, αλλά και γενικά υπάρχει μια κουβέντα για το ότι ο κύριος Κοστούλας ετοιμάζει το έδαφος για να μπορεί να σταθεροποιηθεί ο Πανετολικός, ακόμη και αν ο ίδιος δεν είναι σε αυτόν. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα? Αυτή είναι η προσπάθειά μας, η οποία τον τελευταίο χρόνο εντάχθηκε περισσότερο. Και αυτός είναι ο στόχος. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να συντηρηθεί
από μόνη της, μια ομάδα που θα έχει μια συνέχεια, θα έχει όμως ταυτόχρονα και ταυτότητα. Τα περιέγραψε αρκετά καλά και χαίρομαι που παρακολουθείτε τον Πανετολικό, μας αρέσει. Η δουλειά μας είναι, Πρόεδρε, άμα δεν παρακολουθούμε το πρωτάθλημα που καλύπτουμε, ξέχωνα από ποια ομάδα κάνουμε το ρεπορτάζ. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό, να βλέπουμε γενικότερα και σφαιρικότερα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Μα η κεντρική ιδέα είναι το ποδόσφαιρο, Πρόεδρε, όλα τα άλλα έπονται. Έγινε ένα παιχνίδι το περασμένο Σάββατο σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θα πω εγώ, εννοώντας είναι γεμάτο το γήπεδο, με ένταση ποδοσφαιρική, με ανατροπές, με καλά διαστήματα, κακά διαστήματα. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο που ονειρευόμαστε? Ναι, αυτό που θέλουμε εμείς για το γήπεδό μας είναι να είναι γεμάτο, όχι μόνο με δικούς μας φιλάθλους, να μπορούμε να φιλοξενήσουμε με ασφάλεια τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Είναι ένα ζητούμενο, είναι δύσκολο. Το ξέρετε, το ζήσατε και προχθές, το βλέπετε και σε άλλα γήπεδα. Αλλά νομίζω όμως ότι μέσα στο γήπεδο τα πράγματα κυλήσαν πολύ όμορφα και πολύ καλά όσον αφορά τις κερκίδες. Το αγωνιστικό κομμάτι ήταν ένα παιχνίδι που, παρότι δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι, νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι φύγανε ευχαριστημένοι, γιατί και από την πλευρά μας δεν κλειστήκαμε. Και ο ΠΑΟΚ, παρότι αγχωμένος, αυτό φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον, προσπάθησε να χτυπήσει το μάτι αυτό που κάνει σε όλα τα μάτια, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια ήσασταν και λίγο τυχεροί με τον γκολ του Βιερίνια, γιατί νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό αν δεν είχε μπει αυτό το γκολ. Πρόεδρε, άλλες πλάκες τώρα, εντάξει. Ξέχωρα είστε στον Πανετολικό, έχετε τα δικά σας θέλω, αλλά ποια ήταν η αντίδραση όταν μπήκε αυτό το γκολ? Εντάξει, νομίζω είπε και ο πρόεδρος σε μια συνέντευξη, ο κύριος Κοστούλας, ότι όταν ξεκίνησε και φάνηκε ότι θα σουτάρει ο Βιερίνια, ψιθύρισε ότι να μην πάει προς τα μέσα. Εντάξει, ναι, για μένα ίσως είναι, όχι από το αγωνιστικό, είναι το ένα κομμάτι για τον Βιερίνια. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη προσωπικότητα, είναι πραγματικά ηγέτης, αλλά και η συμπεριφορά του σε όσα έχουν συμβεί μέσα στο γήπεδο και ενώ δείχνει ένα παίκτη με προσωπικότητα μέσα και έξω από το γήπεδο. Είναι μάλλον ο ηγέτης που χρειαζόταν να πάω για να στεφτεί πρωταθλητής. Ναι, πιστεύω πως σίγουρα έχει ένα μεγάλο μερίδιο σε αυτό το κομμάτι ο Βιερίνια. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι, έτσι, μάλλον για το διαδικαστικό του παιχνιδιού. Θα τα βάλω λίγο με χρονική σειρά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ζούμε σε ένα περιβάλλον φοβικό για το ποδόσφαιρο. Ακόμα δηλαδή και οι άνθρωποι της κυβέρνησης και οι ομάδες και η αστυνομία, όλοι φοβούνται συνεχώς. Εσείς είχατε βγάλει κάποια εισιτήρια στη διάθεση του κοινού και καλά κάνατε. Μιλάμε για ένα θέαμα και εσείς περιμένετε έσοδα από τα εισιτήρια, εκτός αν είναι φιλανθρωπικό. Δεν ήταν, νομίζω ότι δεν, ναι. Ήταν, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, τα έσοδα από τα εισιτήρια. Δηλαδή, είναι και αυτό. Ναι, είναι και σίγουρα αυτό. Είναι και αυτό, ναι. Αλλά σας είπα προηγουμένως ότι η φιλοσοφία μας είναι στο γήπεδο να γεμίζει και να γεμίζει με φιλάθλους για των δύο ομάδων. Μα αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι εσείς πουλάτε ένα προϊόν. Εντάξει, στην τοπική κοινωνία, τέλος πάντων στην κοινωνία του Αγρινίου, και έχετε και τη δυνατότητα να φιλοξενείτε κάποιους ανθρώπους από άλλες ομάδες. Δεν θα ήταν πολύ πιο απλό για τη ζωή όλων να υπήρχε μια ελεγχόμενη μετακίνηση οπαδών και εσείς δεν θα είχατε εντάσεις με την τοπική κοινωνία, η οποία αναρωτήθηκε τι ακριβώς έγινε και βρέθηκε κόσμος του ΠΑΟΚ ανάμεσά τους. Και ο ΠΑΟΚ θα είχε το κεφάλι του ήσυχο, γιατί θα είχε μια ελεγχόμενη προσέλευση οπαδών μέσα στο γήπεδο. Και η αστυνομία θα είχε ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο για το τι μεριγενέστε και το πώς πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση. Δεν θα ήταν τα πράγματα πιο απλά για όλους? Και να συμπληρώσω πολύ πιο απλά ότι... και νομίζω ότι εκεί θα οδηγηθούμε. Πιστεύω ότι για να... θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι ομάδες, η γηπεδούχος ομάδα, να παραχωρήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων στη φιλοξενούμενη ομάδα. Θα πρέπει να είναι υποχρέωση πλέον και να το ζητάμε. Δηλαδή, ένα 5% των γηπέδων να παρέχονται οι συνθήκες για να μπορέσει να φιλοξενήσει φιλάθλους στην αντιπάλου ομάδα. Εάν αυτό γίνει οργανωμένα, εάν γίνει με έναν τρόπο με το σωστό, νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Γιατί προχθές, πίστεψέ με,
Το μυαλό μας ήταν περισσότερο στο να μην γίνει οτιδήποτε με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Παρά τόσο το αγωνιστικό, είχαμε στραμμένη την προσοχή μας συνέχεια να μην συμβεί κάτι στο γήπεδο από αυτή την άποψη. Αν αυτοί οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ ήταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εντάξει, το ιδανικότερο θα ήταν να το ζητάνε και οι φιλάθλοι της γηπεδούχου ομάδας να φιλοξενούμε και οι ίδιοι να τους φιλοξενούν και να τους ξαναγούν στο γήπεδό μας. Αλλά εντάξει. Νομίζω όμως ότι εκεί οδηγούμαστε, Σταύρο, ότι την επόμενη χρονιά θα πρέπει υποχρεωτικά να αυτές οι εκθέσεις αστυνομίας, ότι δεν γίνεται για λόγους ασφαλείας να φιλοξενήσουμε φιλάθλους, θα πρέπει να πηγαίνουν στο αρχείο συνέχεια. Μάλιστα. Και να συμπληρώσω ότι ποτέ πρόεδρε ο Πανετολικός δεν αύξησε εισιτήρια για φιλοξενούμενους. Είναι και αυτό ένα παράσημο για μια επαρχιακή ομάδα. Στα ντέρμπι να μην έχουν 15 ευρώ για τους δικούς σας. Η τιμή είναι η ίδια τιμή που υπάρχει και για τους φιλάθλους δικούς μας. Το θεωρούμε αυτονόητο. Δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Πρόεδρε, τι περίμενε. Βασικά, μπορείς να μου κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα φέτος. Δηλαδή, είχε ενδιαφέρον. Στη Λίγκα πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια να δούμε κάτι καλύτερο του χρόνου? Αυτή η κουβέντα για την αναδιάρθρωση, πάλι όχι θα είναι έτσι, όχι θα είναι αλλιώς, μήπως πάλι δημιουργεί θέματα? Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για, για τις αποφάσεις που θα πάρουμε εμείς στη Λίγκα ή και στην ΕΠΟ. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, παρότι πίστεψέ με και το λέω με ειλικρίνεια, από την άποψη του Υπουργού βλέπω να υπάρχει διάθεση να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Βλέπουν τα πράγματα συμφεροντολογικά οι ομάδες και δεν βλέπω τόσο αισιόδοξα το μέλλον. Έχουν γίνει βήματα όμως, αναγκαστικά θα τα κάνουμε αυτά τα βήματα και στο θέμα, σας είπα προηγουμένως, της διαιτησίας. Είναι ντροπή να μην ξέρουμε με πόσες ομάδες θα παίξουμε του χρόνου ακόμα και δεν είναι ευθύνη κανενός άλλου, είναι ευθύνη της Λίγκας και της ΕΠΟ. Δεν ξέρουμε αν παίξουμε με 14 με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία δεν δίνουν τα περιθώρια να δεις αισιόδοξα τα πράγματα. Ενώ υπάρχουν ξεκάθαρες εκθέσεις για το πώς θα ανέβει το επίπεδο του ανταγωνισμού. Ενώ υπάρχουν ξεκάθαρες εκθέσεις για το πώς θα γίνει το τηλεοπτικό προϊόν πιο εμπορικό, έτσι ώστε να βγει και από τη σύγχυση η Nova, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία και περνάει και αυτή τα δικά της. Όλα αυτά φαίνεται να μην αγγίζουν τη Super League, γιατί όπως λέτε ακριβώς υπάρχουν μικροσυμφέροντα ή ο καθένας κοιτάει το δικό του σπίτι. Μήπως τελικά ο συνεταιρισμός είναι και η μεγαλύτερη παγίδα για το ποδόσφαιρο συνολικά? Δεν έχει δείξει ότι υπάρχουν αδυναμίες. Εμείς το λέμε συνέχεια και γι' αυτό το λέω και δημόσια, το λέμε συνέχεια και μέσα στα ίδια τα όργανα. Ότι ο τρόπος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Λίγκα δεν μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, συμφωνούμε 100% σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά, εγώ δεν έχω δει έναν συνεταιρισμό να λειτουργεί τόσο κόντρα στο ίδιο το προϊόν που πουλάει στη ζωή μου. Ναι. Ακόμα και αυτοί που δεν πέτυχαν το Υπουργείο της προάλλες. Ναι. Σε δώσει Υπουργείο, πιο λειτουργική είναι. Απλά νομίζω ότι σε κάποια φάση θα φτάσει στον πάτο. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Το πότε, ερωτηματικό. Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Μελλοντολόγος δεν είμαι σίγουρα. Να το παλέψουμε όλοι μαζί να γίνει πιο γρήγορα και πιο σύντομα. Και κυρίως οι μεγάλες ομάδες με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους μπορούν να επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες, είναι σίγουρο. Εμείς για να καταλάβετε τι τραβάμε τώρα, μια που το φέραμε στην κουβέντα, όταν πάω να κάνω μια τοποθέτηση τέτοια, μου λένε, Σταύρο, μην το κάνεις αυτό, γιατί θα νομίζουν ότι το λέει ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, ποιος ΠΑΟΚ? Δεν το λέει ο ΠΑΟΚ, ο Κόλκας το λέει. Άλλο είναι ο Κόλκας, άλλο είναι ο ΠΑΟΚ, άλλο είναι. Εντάξει, σε όλη αυτή την κατάσταση, Σταύρο, υπάρχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και από τους δημοσιογράφους. 100%. Ακριβώς. Τι το συζητάμε, το ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Έτσι είναι ακριβώς. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε. Να συνεχίσετε. Καλά, με χαρά μιλάω μαζί σας, να ξέρετε. Να συνεχίσετε στο project που έχετε, να μην φύγετε ούτε 0.5%. Αυτή είναι η λύση και για τον Πανετολικό και για την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Εμείς είμαστε, χωρίς να θέλω, και το ξέρετε τη σχέση που έχω, εμείς είμαστε ένα τυχεροί που βρέθηκε ο Φώτης ο Κοστούλας στον Πανετολικό και δημιούργησε όλο αυτό και το δουλεύουμε με μεγάλη χαρά και αγάπη. Ας μην φύγουν τέτοιοι άνθρωποι, γιατί έτσι όπως λειτουργεί το ποδόσφαιρο θα διώξει και αυτούς από το ποδόσφαιρο. Και είναι πολύ λίγοι αυτοί που μείναν. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
ακριβώς αυτό είναι το θέμα και ακριβώς αυτό έγραψα και στο Σιδηνή χθες. Ότι με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στο ΟΑΚΑ. Τα επεισόδια γίνονται γιατί δεν υπάρχει προοπτική. Όταν δεν υπάρχει προϊόν, θα υπάρχουν και επενδύσεις που θα πέφτουν στο κενό, θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν σκοπό να επενδύσουν και αυτοί που θέλουν να επενδύσουν θα φεύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια και τώρα όποιος θέλει να την αντιληφθεί, ας την αντιληφθεί. Όποιος δεν θέλει, ας κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ήταν ο πρόεδρος Πανετολικός, ο Μάξο Πελευόνης. Τώρα, όσοι, επειδή είναι κομμάτι της δουλειάς μας να παρακολουθούμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες, όποιος δεν το κάνει αυτό, χάνει την ουσία. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρει με ποιον πάει να παίξει. Παίζει Πανετολικός ΠΑΟΚ και δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει εκεί. Είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας να ξέρεις τι αντιμετωπίζεις. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει να βάλει 4-5 δικούς της παίκτες φέτος στην ομάδα, που έχει καταφέρει να τους συνδυάζει άψογα με αρκετούς καλούς ξένους που έχει και κάποιοι εξ αυτών αρκετά χρόνια, έχοντας αποτυπώσει το πλάνο της ομάδας, με έναν προπονητή που έχει ένα ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού κανονικού, παίζει, δεν σκοτώνει παίζει, το ποδόσφαιρο, παίζει. Εντάξει, και ξέχωρα από δύο-τρεις συμπεριφορές που είχαμε εκεί πέρα τώρα με τέλος πάντων, που δεν ήταν καν πανετολική αυτή. Μιλάμε για το πιο φιλόξενο γήπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα με διαφορά από το δεύτερο. Ναι, το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Και το πιο ποδοσφαιρικό και το πιο φιλόξενο και γενικότερα ναι. Εμείς χαρήκαμε το παιχνίδι το Σάββατο. Εντάξει, το χαρήκαμε γιατί κερδίσαμε κιόλας, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που όταν θα θυμόμαστε την σεζόν αυτή στο μέλλον, θα το έχουμε μέσα στα σημαντικά. Και σε αυτά που το ευχαριστηθήκαμε περισσότερο. Και γενικά με παλμό, νομίζω. Περνούσε και από την τηλεόραση, δηλαδή για εμάς που δουλεύαμε. Υπήρχαν κανονικές συνθήκες ποδοσφαιρικές. Αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό, περνούσαν όλα και ήταν πολύ ωραίο. Ωραία. Χορηγοί. Χορηγοί. Ρίτζι Καζίνο και Θέατρο Βεργίνα. Όχι Θέατρο Βεργίνα απλά. Μιλάμε για τη σκάλα του Μιλάνου. Λίγο ανατολικά στη Θεσσαλονίκη. Όχι μικρό Παρίσι, μικρό Μιλάνο, πες. Μικρό Μιλάνο. Ωραία. Θέατρο Βεργίνα. Δηλαδή, θα το πω απλά. Η τούμπα πιο Broadway. Πιο Broadway. Κοίταξε, από πλευράς... Δηλαδή στο Broadway, αν πάω αύριο, θα βρω εισιτήριο. Στο Βεργίνα δεν θα βρω. Τέμεση δεν έχει, αλλά είναι το Θέατρο Βεργίνα. Θα πάρω το βίσμα μου, θα πω, αδερφέ, κάνε κάτι, βάλουμε ένα τραπέζι έξω δεξιά, λέω, στην τουαλέτα δίπλα να βλέπω. Φτιάξε με λίγο, ναι. Ακουστική. Άστο, ναι. Οπτική, όπου και να... όπου και να είσαι, έχεις επαφή με τη σκηνή. Για πλάκα. Εντάξει, και η αισθητική εννοείται γενικότερα του Ρίτσι Καζίνο και του Θεάτου Βεργίνα είναι στολίδι για την πόλη. Ξεκινάει την Παρασκευή το πολύ μεγάλο υπερθέαμα με κεντρικό θέμα την χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Η κυρία επιθεώρηση είναι ο τίτλος του σόου. Πινελόπη Νεσαζοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάγκης Δελαπόρτας, μπαλέτο, ορχήστρα, γενικότερα ένα μοναδικό υπερθέαμα που ξεκινάει την Παρασκευή 22 Μαρτίου, Σάββατο 23 Μαρτίου και Παρασκευή Σάββατο 29-30 Μαρτίου, Παρασκευή Σάββατο 5-6 Απριλίου, στο σύνολο 6 παραστάσεις σε πρώτη φάση. Γι' αυτό φροντίστε εγκαίρως να εξασφαλίσετε θέση. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλου του 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Θυμίζω ότι είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίζεις Καζίνο. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός αν θέλετε απλά να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα και να δείτε το μεγάλο μουσικορευτικό υπερθέαμα, την κυρία επιθεώρηση. Τώρα, θέλεις να αλλάξεις το μπάνιο σου, ένα δωμό είναι εδώ. Θέλεις να αλλάξεις την κουζίνα, είναι εδώ. Θέλεις να αλλάξεις ολόκληρο το σπίτι, είναι εδώ. Επαγγελματικό χώρο, είναι εδώ. Οπότε πας, Καλαμαριά. Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο, στα νέα γραφεία της Αναδομό. Θα μιλήσει εκεί με τους ανθρώπους όλους, θα εκπονήσετε ένα πλάνο. Θα δουν το χώρο σας, θα ακούσουν τις επιθυμίες σας. Θα σου πούν ποια είναι τα πακέτα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει ένα πακέτο για τον κάθε ένα, πραγματικά. Μέχρι στη και τιμή 6 άτοκες δόσεις. Ανάγκη, ναι. Και θα ξεκινήσει όλο αυτό και με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα θα γίνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει. Θα σας κάνουν και τριάζει το σχέδιο για το πώς είναι ο χώρος σας πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, για να έχετε και μια εικόνα. Το πώς θα είναι το παιδικό δωμάτιο, η κουζίνα, το μπάνιο ή όπως είπε και η αγάπη, ολόκληρο το σπίτι ή ο επαγγελματικός σας χώρος. Μία γεύση μπορείτε να πάρετε μέσα από το αδωμόπαυλανακένης.gr που είναι το site
Και εκεί υπάρχουν διάφορες δουλειές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και κάποια από τα πακέτα, γιατί σίγουρα από κοντά θα έχετε πολύ περισσότερα να πείτε. Οπότε αναδομόβλανκένης.gr και Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία και στοίχημα.gr. Πάρα πολλές οι επιλογές, όλη την ημέρα, από κινητό, tablet ή υπολογιστή, ξέρετε πλέον πώς είναι, μπαίνετε, παίζετε και κερδίζετε πάρα πολύ εύκολα, live καζίνο στη διάθεσή σας και το σερί το οποίο ξεκίνησε το καλοκαίρι στη Ρωσία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο και επιστρέφει τώρα με πολύ καλά πράγματα και εκεί για να κερδίσετε. Το κατεβάζετε δωρεάν ό,τι κινητό και αν έχετε, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό, τι άλλο, Android, κόλλησα. Λοιπόν, δωρεάν είναι το κατέβασμα, σερί application γράφεται, κάντε τις προβλέψεις σας και με λίγο ή πολύ τύχη διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ το μήνα, γιατί αγάπη χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Σόπα ρε Στέργιο. Είναι η αλήθεια. Δεν το είπε ο Ντάνος, εγώ το λέω. Έτσι. Θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα για να κάνουμε μετά μια σοβαροποίηση. Θα κάνουμε τώρα μια σοβαροποίηση και θα επιστρέψουμε. Για αποσυμπίεση, ας πούμε. Υπάρχει και η σοβαροποίηση. Δεν έχω καταλάβει τι ήθελα να πει. Αλλά το αφήνουμε στην άκρη. Δεν έχω καταλάβει πράγματα. Έχω καταλάβει. Εγώ θα σα πω το διάλειμμα. Λοιπόν, δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίγο με τα ποδοσφαιρικά, ναι. Να πούμε τι γίνεται και με την ομάδα. Υπάρχει ρεπό, αλλά υπάρχουν και μικρές ειδήσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, στο Λίμπερο 107 και 4. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πανετολικός, τον κύριο Μάκη Μπλεβόνη, να λέει μεταξύ άλλων ότι γενικότερα και το τονίζει σε κάθε κυρία, η ΠΑΕ Πανετολικός είναι ανοιχτή στο να υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο. Από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει και το είχαμε τονίσει την περασμένη εβδομάδα πριν βγει η απαγόρευση ότι ήταν απόλυτα θετική η ΠΑΕ Πανετολικός στο να φιλοξενηθούν φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά η αστυνομία και η Γενική Γραμματεία άναψαν κόκκινο. Παρ' όλα αυτά, φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο γήπεδο, δεν δημιούργησαν το παραμικρό κατά τη διάρκεια του αγώνα, ούτε έξω από το γήπεδο, ούτε μετά. Και κύλησε όμορφα ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Τώρα, μια στιγμή έντασης που στην ουσία προκλήθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, νομίζω δεν αμαυρώνει ούτε στο ελάχιστο την παρουσία 1.000-1.500 φίλων του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Το πώς ήταν στην Ξάνθη δεν το ξέρουμε. Ήδη η πόλη, Σταύρο, φαντάζομαι το βιώνει και εσύ, ψάχνει εισιτήρια. Ναι, δεν υπάρχει. Ή μάλλον πώς να σιγουρέψει ότι θα βρει εισιτήριο. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μην ρωτάει. Και εδώ στο ραδιόφωνο και γενικά παντού. Αλλά θα το δούμε. Εντάξει, είναι ιστορικά παιχνίδια. Ναι. Όλοι θέλουν να βρίσκονται σε αυτά. Δυστυχώς τα ελληνικά γήπεδα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έχουν πολύ μικρή χωρητικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι ακριβώς θα γίνει, φαντάζομαι ήδη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με τους ανθρώπους της Ξάνθης. Σιγά σιγά θα τα βάλουν κάτω να δουν τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Να πούμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά της ομάδας που ξέρουμε από χθες, από προχθές ότι υπάρχει ένα ρεπό, τριήμερο μάλλον, μέχρι αύριο, Τετάρτη που είναι να επιστρέψει η ομάδα στο γήπεδο. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Βλέπαμε την Κυριακή τον Μπέλκα που ήταν στο Παρίσι, δεν ήταν? Ναι, κύριε, το Παρίσι δεν μας έγινε. Χθες είδαμε τη φωτογραφία του Βαρέλα με τον Μαουρίσιο που πήγε στο Πόρτο Βαρέλα και τον συνάντησε εκεί τον Βραζιλιάνο. Ο Μαουρίσιο, θυμίζουμε, αυτές τις μέρες είναι να υποβληθεί και στην επέμβαση στο γόνατο. Οπότε θα έχουμε και από εκεί εικόνα τι ακριβώς έχει. Και στο Πόρτο είναι και ο Ζαμπά. Βρίσκεται και αυτός εκεί. Συνάντησε και τον μάνατζερ του, τον βρήκε εκεί. Τον είναι για διακοπές, είναι. Θέλει να δημιουργήσει, ξέρω εγώ, μια κατάσταση. Κοίτα τώρα, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να έρθουμε σε επικοινωνία με το μάνατζερ του για να δούμε το λόγο. Μετά την κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ο μάνατζερ του και έρθει και ο Ζαμπά. Ναι, ναι. Βγήκε από τον μπάνιο και δεν ξέρει τι γινόταν, είδε καμιά 5.000 μηνύματα. Που ο μάνατζερ του σοκαρίστηκε γιατί λέει ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο σκληροί άνθρωποι. Τι σκληροί είμαστε, τι σκληροί πραγματικά δηλαδή. Βλέπουμε ότι ο Ζαμπά φεύγει με την κλίμακα που έγραψε. Ναι, έκανε ένα λάθος, τέλος πάντων, ένα λάθος προστάρισμα ο μάνατζερ του. Ο μάνατζερ δεν προστατεύει τον παίχτη, όχι να τον κάνει άλλο κάτω. Δεν προκύπτει ακόμη κάτι για αυτό το ταξίδι, το τωρινό. Νομίζω εγώ ότι και δύσκολο θα προκύψει κιόλας. Δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντάξει, θα το δούμε για ποιο λόγο είναι εκεί. Προφανώς και αυτός μπορεί και να συναντήσει και τον Μαουρίσιο. Γενικότερα υπάρχουν πολλοί παίκτες που κάνουν διάφορα ταξίδια και επειδή βλέπω ότι πολλοί στέλνετε είναι ο τάδε στο αεροδρόμιο, το είδατε αυτό? Όχι. Που έχουμε διάφορα μηνύματα, είναι ο τάδε στο αεροδρόμιο, είναι εκείνο στο αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Ναι, είναι διακοπές τώρα. Διακοπές. Είναι ένα τριήμερο ρεπό που για έναν ποδοσφαιριστή τρεις μέρες είναι υπέρ αρκετές για να κάνει ένα ταξίδι. Οπότε εντάξει.
Μην ανησυχείτε. Είναι όλα καλά. Αύριο θα είναι όλοι πίσω. Και όλοι οι Τσέσκο έχει φύγει στο εξωτερικό. Και γενικότερα όλοι επιστρέφουν από αύριο στο γήπεδο. Το καλό σε αυτή τη διακοπή είναι ότι οι ελάχιστοι παίκτες της πρώτης ομάδας θα φύγουν για υποχρεώσεις. Δηλαδή, Πασχαλάκης στην Εθνική για το παιχνίδι με τον Λιχτενστάιν και το παιχνίδι με τη Βοσνία, 23 και 26 Μαρτίου. Εντάξει, υπάρχει και ο Κουλούρης, παίκτης του ΠΑΟΚ στην Εθνική. Ο Βαρέλα θα πάει, μάλλον, στην πατρίδα του για να αγωνιστεί το πράσινο κροτήρι με το Λεσότο. Ο Σβιντέρσκι θα ενσωματωθεί στην Άντρε 21 της Πολωνίας για να παίξει τα φιλικά με Αγγλία. Στην Άντρε 21, στα 23 του. Τι είναι, Αφρικανός και έτσι. Νομίζω υπάρχουν και παραθυράκια. Μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ή δύο παίκτες. Έχω την εντύπωση. Στην Άντρε 21 θα πάει πάντως. Εντάξει. Αγγλία εκτός έδρας και Σερβία εντός έδρας για τον Σβιντέρσκι. Και πολλά παιδιά στις μικρές εθνικές, δηλαδή στην Ελπίδων. Για δύο φιλικά με Σλοβακία και Μαυροβούνιο, ο Λιμιός και ο Σκιαμπάνης. Ξέχασα να αναφέρω τον Ίγκασον που θα ενσωματωθεί στην Ισλανδία για τα εκτός έδρας μάτς με Ανδόρα και Γαλλία, 22 και 25 Μαρτίου. Στην Εθνική Παίδων για αγώνες στην Elite Round στην Ελβετία με Ισπανία, Όμιλος, Ουκρανία και Κόσοβο. Κολλητά παιχνίδια 25, 28 και 31 Μαρτίου. Μπαλωμένος Αβεντισιάν, Παναγιώτου, Καραμπέρης, Καρακούτης, Τζόλης και Γρόσδης και στην Εθνική Νέων για παιχνίδια επίσης στην Elite Round, ένα βήμα δηλαδή πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο όμιλος που θα συμμετάχει η Εθνική θα γίνει στην Αγγλία, θα φιλοξενηθεί. Θα αντιμετωπίσει η Εθνική Δανία 20 Μαρτίου, Αγγλία 23 Μαρτίου και Τσεχία 26 Μαρτίου. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Λίρατζης, Τσαούσης, Γκαργαλατζίδης, Διαμαντής, Μιχαηλίδης, Τσιγκάρας και Γαϊτανίδης. Στο σύνολο 7 και νομίζω και οι 7. Θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πλάνα της Εθνικής σε αυτούς τους τρεις αγώνες. Οπότε κατά κλείδι δεν θα φύγουν αυτή τη φορά πολλοί παίκτες από την πρώτη ομάδα. Μόλι και κανένας να μην έφυγε και να ξεκουράζονταν και όλοι, καλά θα ήταν. Δηλαδή μαζί με το Λίρατζ, γιατί πλέον πρέπει να τον λογίζουμε ως μέλος της πρώτης ομάδας, θα φύγουν 5 ποδοσφαιριστές. Άλλες φορές φεύγανε και 7 και 8 και 9 και 10. Οπότε καλό είναι αυτό για την ομάδα. Θα τους έχει περισσότερες μέρες στη διάθεσή του ο Ράσμα Λουτσέσκου. Να δούμε πώς θα κυλήσει και η υποθεραπεία του Πέλκα και του Έλκα Ντουρί. Και να πάρουν αυτό που έλεγε χθες και ο Σταύρος, ανάσες ορισμένοι κομβικοί παίκτες, όπως είναι ο Μπίσεσβαρ. Και δεν ξέρω ποιος άλλος χρειάζεται ανάσες. Ο Μπίσεσβαρ έτσι κι αλλιώς θα παίξει τώρα αρχές Απρίλη. Στο κύπελο κατευθείαν. Ναι, είναι τιμωρημένος. Ναι, για Ξάνθη. Οπότε έχει. Ελπίζουμε Κατουρί και Πέλκα να είναι πίσω. Ναι, έχει καιρό ο Μπίσεσβαρ. Ή ένας από τους δύο τουλάχιστον. Στο χειρότερο σενάριο. Κοίτα, πριν το μάτσο τελευταίο με τον Πανετολικό, ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη που είχε δώσει στην Νόβα είχε αφήσει από τότε ανοιχτό του Καντουρί. Οπότε. Εντάξει, προφανώς δεν τον είδαμε στο Αγρίνιο, δεν ταξίδευσε, αλλά για να το είχε πει τότε, νομίζω ότι για Ξάνθη θα είναι σε καλή κατάσταση. Ταξίδι θα έχει και ο Γιώργος ο Κομίνης να πάρει έτσι μεροκάματο στο εξωτερικό. Θα σφυρίξει παιχνίδια τη Elite Round. Ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί να ταξιδέψει εννοώ. Να τελευταίο του, να είναι στη βάση του. Διεθνής είναι ο άνθρωπος, φίλε. Το ζητάει ο κόσμος. Θα διευθύνει παιχνίδια για το Euro 19. Στη Γαλλία θα κάνει το ταξιδάκι ο θεσπρωτός διαιτητής. Ακόμα δεν έχουν οριστεί τα παιχνίδια. Θα σφυρίξει παιχνίδια που ο όμιλος έχει με Γαλλία, Ισραήλ, Πολωνία και Ελβετία. Άλλη μια εκπροσώπηση, ένα ταξιδάκι και ένα μεροκάματο για τον Γιώργο Κομίνη. Που την φετινή χρονιά μια χαρά τα πάει. Πλάβο Σταύρο και αγάπη. Έχει χτίσει. Μια χαρά τα πάει ενώνοντας. Στον τραπεζικό λογαριασμό του. Ναι. Αυξάνεται συνεχώς. Έχει χάσει κάποια λίγα παιχνιδάκια. Αν είσαι καλός, δεν χάνεις αγάπη. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρεις. Συζητάει όλο ο κόσμος. Βλέπεις τον τραπεζικό λογαριασμό να μεγαλώνει. Ελληνικό πρωτάθλημα, Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είχαμε κάποιο μεγάλο γεγονός το καλοκαίρι, κανένα μουντιάλ, αν πήγαινε εκεί. Γενικότερα εντάξει. Αυτά και για τον Γιώργο Κομίνη. Τι άλλο να πεις. Τι να πεις. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται, Στέρια. Τι να πεις. Αν είσαι καλός, δεν χάνεσαι. Το έχουμε ξαναπεί. Έτσι είναι. Άμα μπορείς. Πολλές ανακοινώσεις για τον θάνατο του Παύλου Γιανακόπουλου. Από όλους τους φορείς και Super League και όλες τις ομάδες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Από πλευράς ΠΑΟΚ έχει βγάλει και το ΤΑΠ και η ΚΑΕ και η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης. Όπου εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια Γιανακόπουλου. Εντάξει, τα λέγαμε και στο πρώτο μισάωρο. Σπουδαίος παράγοντας, ο οποίος αυτός και τα αδέρφια του δώσανε τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στον Λοβέρδο,
Τι ωραία, αρέσει, δηλαδή. Το είχα χάσει εγώ αυτό, Αριστερίο. Πάλι καλά μου το είπε λίγο το πρωί και το κατάλαβα τι έγινε. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες, αλλά δεν το καταλάβει. Είναι λίγο. Το βλέπει, νομίζω ότι κάνει πλάκα, αλλά ναι, δεν κάνει πλάκα. Αυτό άρεσε. Πώς έγινε αυτό πάλι. Εντάξει, όλοι έχουμε μπερδέψει τον Μαέβη Παχατουρίδη με προσωπικότητες, δηλαδή ποιος το έχει πάθει. Αυτός εδώ ζητάει την ψήφο. Πώς το κάνεις αυτό, άρεσε. Άκου να δεις, αγάπη. Όταν είσαι στόκος. Πόσο στόκος πρέπει να είσαι. Και κοστούμι να βάλεις και να παλέψεις να πουλήσεις ένα προφίλ. Ωραία, ένα φιλελέ προφίλ, έτσι ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε οι καταρτισμένοι, οι σφίχτες, τα ξέρουμε όλα και αυτή είναι η άπλητη. Ψαγμένοι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο να πιστέψεις ότι ο Μαέβιος Παχατουρίδης είναι πραγματικό πρόσωπο. Είναι ο Γάλλος οικονομολόγος Σέρς Λατούζ. Ο οποίος δεν θα το μάθει. Δηλαδή δεν έχουν μούτσα στο εξωτερικό, να ξέρεις. Δηλαδή, άμα κάνεις το εξωτερικό έναν έτσι, ναι, δεν καταλαβαίνει ότι είναι προσβλητικό. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ναι. Δεν το κάνουμε εμείς συχνά. Ναι, ναι, ναι. Να και τέτοια, μας κάνει καλό. Εντάξει. Ναι. Πραγματικά. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, ρε εσύ. Καταρχάς είναι αυτό που είπε ο Στέργιος. Ο άλλος έχει μπροστά του το μικρόφωνο, αμάν. Δηλαδή, δεν σε κόβει τίποτα, ρε φίλε. Δεν σε κόβει τίποτα. Δεν μπορεί. Αυτή τη φωτογραφία δηλαδή τώρα. Κοίταξε, μοιάζουνε. Δηλαδή, Σταύρο, δεν ξέρω. Κάνε το και στο σπίτι το πείραμα. Γράψε στο Google Serge Latous. Είναι αυτό Σταύρο και αγάπη, ο κύριος. Δηλαδή, η ομοιότητα με τον Μαέβη Παχατουρίδη νομίζω μπορεί να ξεγελάσει και το πιο έμπειρο. Πες μου λίγο, βλέπεις αυτή τη φωτογραφία αυτή. Θεωρείς ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υπαρκτό πρόσωπο κανονικά. Αυτός. Όχι, ρε. Αυτό εδώ. Δηλαδή δεν σε κόβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτός είναι ο Λατούς. Τι σατανική σύμπτωση, δηλαδή. Τι ομοιότητα είναι αυτή, φοβερό. Δεν σε κόβει, ρε φίλε. Αδέρφια, ρε φίλε. Αδέρφια, ρε φίλε. Τι να βγάζει, ρε. Βλέπεις αυτήν. Δεν σε κόβει ότι δεν είναι κανονική φωτογραφία. Δηλαδή φαίνεται ότι. Δεν γίνεται. Παιδάκι να βάλεις, ρε. Δεν το καταλαβαίνει. Κοίτα, δεν. Αυτός λοιπόν είναι ο Σέρς Λατούς. Ρε τι πάθαμε, ρε καρυφάκι, ρε σημεία κοντή σήμερα να προχωράει και γελάει μόνος του. Εντάξει, δηλαδή. Ξαναλέω, τι ομοιότητα είναι αυτή, δηλαδή. Ίδια μάνα τους γέννησε, ρε φίλε. Φοβερό. Εντάξει, όλοι μου. Κακιά στιγμή, παιδιά, αν είναι αντιπατήσεις. Αυτό δεν είναι κακιά στιγμή, αυτό είναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, χθες ενημερωθήκαμε ότι βλέπει ο Κυριάκος Νάρκος. Ναι, ναι. Ποιος τον είπε, να σου πω κάτι, πιστεύω φίλε δεν βλέπει τίποτα, εγώ σου λέω. Ναι. Ποιος opinion leader, image maker τον είπε ότι πρόεδρε το. Πρέπει να γράψει ότι βλέπεις και εσύ, νεολαία βλέπει πολύ, ναι. 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 Θα ρώτησε τι είναι αυτό το Netflix, έτσι θα ξεκινήσει η κουβέντα. Ναι, είναι αυτό, α ναι, υπάρχει, ναι. Ποια σειρά να πω. Ποια θα σειρά να πεις αυτό. Νάρκος, τι πιο φυσιολογικό. Τι είναι αυτή, θα λέγει με τον Σκομπάρ, ωραία θα είναι. Σκομπάρ, σαπουνόπιστα. Την ξέρει ο κόσμος, την ξέρει πρόεδρε, χαμός γίνεται. Και έγραψε και αυτό και εγώ βλέπω Νάρκος και τι. Όχι, αυτό είναι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, φίλε, για έναν. Τίποτα. Εγώ περιμένω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ξεκινήσει το Game of Thrones να σχολιάσει, ξέρω εγώ. Η Καλύση, είμαστε εδώ και. Θάνατο του Λάνιστερ. Hashtag. Ένα από εμά, Κυριάκο, εντάξει. Βλέπει και αυτό Netflix. Άντε, αφήστε μα την ησυχία μα, άντε. Τι ωραία. Αλλά μπράβο αυτό με τον Λατούζη, είναι φοβερό. Να βγάλουμε στο Σωτήρη Καλυβάτση αύριο, να το ψάξουμε λίγο. Το ψάξω εγώ, εντάξει. Σωτήρη, πώς αισθάνεσαι. Έχει γίνει κάτι τέτοιο γλέντι στο Twitter ειδικά. Θα μπορούσα να βρουν έτσι ο Λατούζο όταν έμαθα την είδηση, αν τον έχουν πει. Τι γίνεται, ρε εσύ. Να σου πω κάτι τώρα. Αν είσαι βουλευτής. Αυτό το πράγμα που πέρδεψε τον Μαέβιος Παχατουρίδη με τον. Ναι. Με τον Λατούς, βγει βουλευτής. Ωραία. Ναι. Δεν νομιμοποιούμαστε να φτιάξουμε μια ομάδα 3.000 ατόμων με Καλάζνικοφ και να βγούμε στον δρόμο. Και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι λίγο ακραίο αυτό. Ναι. Είναι ακραίο. Είναι λιγότερο ακραίο, πιστεύεις, από το να βγει αυτός βουλευτής. Όχι. Α, έτσι, μπράβο. Αλλά εντάξει. Ναι. Απλά επειδή πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, ρε παιδί μου, το ανέβασε αυτή τη φωτογραφία, έτσι. Άκουγα. Υπάρχει ένας Γιάννης Λοβέρδος. Ναι, προφανώς τον ξέρουμε να πούμε ποιος είναι. Ενώ μπορεί ο κόσμος να πει. Πολλοί μπορεί να τον μπερδέψουν με τον Ανδρέα, έχει δίκιο. Είναι ο Γιάννης. Ναι, οκ. Okay. Ο Ψαρομάλης. Δες το βλέμμα του, ναι. Δες το βλέμμα του. Είναι λίγο.
Συνάδελφος. Ναι. Φανερά αντισμένος τελευταία χρόνια. Ναι. Το θυμάμαι πιο. Όταν βγαίνει από την κυβέρνηση, χάνει κιλά. Ναι. Ναι, ωραία. Και αυτό έκανε αυτό. Οι αθλητές έχουν φάνει καμιά δεκαριά μέχρι τώρα. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Να διαβάσω την ανάρτηση λοιπόν. Αυτός είναι ο Γάλλος οικονομολόγος Σέρζ Λατούζ που θαυμάζουν ο Τσίπρας και οι σύντροφοί του, που τους εμπνέει τον όρο ολιγαρκής, παρένθεση λιτή, αυθονία και υποστηρίζει την αποανάπτυξη. Δεν βγάζω άκρη, το διαβάζω όπως είναι πάντως. Τι ζούμε, φίλοι? Τι ζούμε, ναι, ας πω εγώ τι ζούμε. Δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα όλα αυτά. Μάλλον βιώνουμε κάποιον συλλογικό ψυχεδελικό εφιάλτη. Ρε, συνέβη λίγο το δωραβία, ρε, δεν μπορεί. Και από κάτω κοτσάρι, ρε, παιδιά. Δεν μπορεί, ρε. Ότι αυτός είναι... Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, που όλοι θυμόμαστε το σκετσάκι με το Μαέβη Παχατουρίδη. Ναι. Μπροστά είναι το μικρόφωνο που γράφει αμάντα καθάρματα. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί, ρε, φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και να μην ξέρει το Μαέβη Παχατουρίδη, που θα πρέπει να είσαι ένας εξωγήινος. Ουρανοκατέβατος κανονικά, σε πέταξε μέλος. Ακόμα και η αγάπη που ήταν 5 χρονών. Καλά πλάκα, κάνεις, το έχω δει, τα έχω δει όλα αυτά. Ναι, ναι, προφανώς. Ναι. Μα καταρχάς φαίνεται η φωτογραφία ότι είναι κάτι που δεν είναι πραγματικό. Ο Μαέβιος Παχατουρίδη. Με κίτρινο μπερέ και γυαλιά των λουλουδιών μάλλον. Γυαλιά, αυτά τα γυαλιά τα φορούσε ο Ντόν Τζόνσον στους Miami Vice. Με ψεύτικο αυτό το μουσάκι, τι είναι αυτό? Το μουσάκι του Μαέβιος Παχατουρίδη, εντάξει, δεν υπάρχει. Το μαλλί αυτό το... Ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραία φωτογραφία και δική. Να το ξαναδιαβάσω λίγο πριν ολοκληρώσει, Σταύρο. Τι ζούμε, φίλοι? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα όλα αυτά. Μάλλον βιώνουμε κάποιον συλλογικό ψυχεδελικό εφιάλτη. Δηλαδή όλοι το φάγαμε. Εδώ χαιρετούσε εσύ ο άλλος τις κούκλες στα μαγαζιά τώρα. Πλάκα μου κάνει. Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό είναι χειρότερο. Είναι απορία τη τούβλα, τη στίβα με τα τούβλα. Παιδιά, αυτό είναι χειρότερο. Δεν είναι. Τώρα λοιπόν και. Άλλο φύτησε γλάστρα μαζί με την γλάστρα δηλαδή. Αντέ ρε. Οι άλλοι κάναν ντους Ελλάδα. Αν τα κάναμε εμείς αυτά, θα μας διαπομπεύαμε συνέχεια στο τέλος τώρα. Οι άλλοι κάναν ντους Ελλάδα στο Υπουργείο, εντάξει. Όχι, αυτό είναι χειρότερο. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι κορυφαίο. Αυτό το ξεπερνάει. Για να καταλάβει το κόσμο που πιστεύει ότι μπορεί να τον βάλει τον άνθρωπο σε μια λάκα. Ποιος? Εγώ στην αρχή. Δεν μπορεί να έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται. Εγώ νομίζω κορυδεύει, κάνει πλάκα. Κάνει πλάκα νομίζω. 20-25 λεπτά, παιδιά, ψαχνόμουν. Να δω τι είναι. Εγώ νομίζω πλάκα έκανε. Ο ίδιος. Και όμω ήταν το πιο απλό. Ξαναλέω, ο άλλος χαιρετούσε την κούκλα. Ναι. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Δεν σου έχει τύχει αυτό, ρε φίλε, τι? Να χαιρετήσει την κούκλα. Όχι. Εδώ δεν έχει τύχει εμένα. Δεν έχει τύχει εμένα. Όσο σημαντικό και να ήμουν, το χειρότερο που έχω πάθει, θα σου πω, θα το πω στον αέρα, το χειρότερο που έχω πάθει στη ζωή μου. Εντάξει, είναι μια φορά φεύγοντας από τον Μπερλίν, 8 η ώρα το πρωί, σταμάτησα να δέσω τα κορδόνια μου σε κάτι, σε ένα μάρμαρο που είχε απέναντι, εκεί που είναι τώρα παλιά τα Σάντουιτσλαντ. Ναι. Πέρα από τα Έβερεστ στην Κούσκο. Ναι. Ωραία. Και φάνηκε πάρα πολύ βολικό να λιποθυμίσω, να κοιμηθώ εκεί. Και σηκώθηκα 12 η ώρα το μεσημέρι στην Τσιμισκή. Αυτό είναι το χειρότερο που έχω κάνει. Ναι, δεν ευθύνεσαι γι' αυτό. Στη γεμάτη Τσιμισκή. Σε προδώσαν οι δυνάμεις του σώματός σου. Οι δυνάμεις μου, ναι. Εδώ τι να προδώσουν, δηλαδή. Και κέφαλος εκείνη την ώρα, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ φυσιολογικό να κοιμηθώ εκεί. Έδεσαι την κορδόνια. Έδεσαι την κορδόνια που και έγινα έτσι. Φαντάσου, δηλαδή, την κατάσταση. Όχι, δεν μπορώ. Το πρωί λίγο η βαβούρα δεν σε έκανε. Μια φορά, για να τα αποκαλύψουμε όλα τώρα. Ναι, τα λέμε όλα πάντα. Ναι, χαλάει το ασανσέρ, πάλι φεύγοντας από το Μπερλίν. Μένω στην Ιωάννου Μιχαήλ, τότε 7ο όροφο. Χαλάει το σύγχαμα το ασανσέρ. Ξεκινάω με ό,τι δύναμη μου είχε απομείνει να ανέβω 7 ορόφους. Εντάξει, και κοιμήθηκα στο δεύτερο. Ούτε στη μέση έφτασες. Όχι. Όχι. Εντάξει. Μια άλλη εποχή. Και λες τι θα ανέβω άλλους σε 5 ώρα που θα σκυμηθώ εδώ. Όχι, δεν γινόταν, δεν τελείωσε. Δεν το σκέφτηκες καν. Το πρωί που τον πήρες λίγο στον δρόμο, δεν σε ενόχλησε η βαβούρα το πρωί, ξέρω εγώ, 8-9. 4 ώρες κοιμόμουν. Γιατί είπες σηκώθηκες 12. Ναι, 3 ώρες. Εκεί η φασαρία δεν... Τίποτα σου λέω, είναι δεν. Περνούσε ο κόσμος. Απλά τι έκανα, επειδή πάλι έμενα στην Ιωάννη Μιχαήλ τότε. Είδες κανένα ευρώ στο δίπλα σου όταν... Δεν είδα καν, κάνω ένα έτσι, καταλαβαίνω γρήγορα τι γίνεται. Φόπ, σηκώνομαι και μπαίνω κατευθείαν παλαιό παθμό Γερμανού. Δηλαδή, μην μείνω πολύ στη σκηνή. Κατάλαβες. Έτσι, εντάξει. Αυτά παιδιά είναι τα χειρότερα που έχω κάνει. Σε μια εποχή όμως, Σταύρο, που Μαέβιος Παχατουρίδη, να τον πω λατούς, δεν το έχω κάνει. Σε μια εποχή, Σταύρο, που δεν υπήρχαν ευτυχώς για σένα και κινητά και YouTube και αυτά. Όχι, ευτυχώς. Δεν ήσουν και πολύ γνωστός, φαντάζομαι. Σε ξέρανε ένας. Δημοσιογράφος ήμουν. Ναι, αλλά δεν ήσουν. Αλλά, ναι, όχι. Δηλαδή αυτό αν συνέβαινε τώρα. Όχι, τώρα. Τα ξεχνιόταν και τα θέματα. Και αν βρούμε κανένα τάφο θα ήταν. Να πάμε να κρυστούμε από κάτω. Θα είχαμε προβληματάκι. Εντάξει.
Αν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τι άλλο να πούμε, φίλοι μου, δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα όλα αυτά. Μάλλον βιώνουμε κάποιο συλλογικό, ψυχεδελικό εφιάλτη. Και μια δόση αυτοκριτική. Πάντως συμπάσχω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αργεί ακόμα ο τέταρτος κύκλος του Νάρκος. Πραγματικά, παιδιά, φανταστική σειρά. Βολευτείτε με κάτι άλλο. Στείλω κανένα μήνυμα στον πρόεδρο. Ναι, έχω κάνει δύο απορίες. Ναι. Για τον Παύλο. Συμφωνώ. Συμφωνώ, Στέργιο. Για τον Ολυμπιακό, θα πούμε. Για τα συμβόλαια. Που έχει γίνει μια αλλαγή. Τι αλλαγή γίνει? Που υπάρχει ένα μικρό έτσι αθόρυβο κούρεμα στα συμβόλαια. Αυτό το διάβαζες πριν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τα μπερεκέτια των 20-25 εκατομμυρίων, 30 κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να βγαίνει προς τα έξω αυτό. Όχι, αυτά είναι εσωτερική σε φύση θέματα. Δεν κρατάμε μεταξύ μας. Είμαστε μια οικογένεια, δεν είναι κάτι. Είναι η κουβέντα που έχουμε κάνει ότι με τις βάσεις που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ μπορεί με ανάλογη σοβαρότητα και την απαραίτητη ενίσχυση στο ρόστερ. Ναι. Να αφήσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ ακόμα ένα χρόνο πίσω, ακόμα και αν τα κάνουν όλα σωστά το καλοκαίρι, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Αν δεν τα κάνουν σωστά και πάνε σε μειώσεις και επιλογές όχι ανάλογες με αυτές του ΠΑΟΚ, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα και του χρόνου και του παραχρόνου και τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, η ΑΕΚ θα έχει το θέμα της Αγίας Σοφιάς, επίκαιρο πάντα. Καλά, η ΑΕΚ χρειάζεται 10 παίκτες βασικούς που δεν νομίζω ότι εμείς μιλήσαμε να έχει την διάθεση. Όχι, ρε, επίκαιρο θέμα πάντα. Πολύ εύκολο και χρήσιμο. Έτσι, μία φορά την εβδομάδα να κυκλώνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός κάτι θα βρει. Πάντα βρίσκει έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα περάσει κάπως το προς τα πλάγια όλο αυτό. Τα 20 εκατομμύρια της περιφέρειας φτάσαν στο λογαριασμό ή ακόμα έχει μια διαδικασία για να νομίζω φτάσουν? Ότι θέλει λίγο. Θέλει λίγο, ε. Ναι. Οι αλήτες. Θέλει, Στέργιο, γιατί είναι γραφειοκρατία και στην Ελλάδα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Θέλει κάποιο χρόνο. Έτσι είναι. Ναι, να μας τα δώσουν, δεν έχουμε καμιά απεργία εργατών πάλι. Δεν ξέρω, Στέργιο. Να μπορούμε να πληρώσουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω, πρέπει κάτι να γίνει. Αλήθεια, η επιφανής της ΑΕΚ για τη μήνυση εναντίον ήταν του, πολλά τα λεφτά. Του Λουτσέσκου. Ναι, ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει μία σκέψη ακόμα. Θα το κάνουν, ρε παιδί μου, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Με το ΚΑΣ τι γίνεται? Και εκεί θέλει κάποια λεφτά. Γενικά, Στέργιο, θέλει λεφτά. Όπως κατάλαβες. Αυτά, αγάπη, είναι τα άσχημα της καπιταλιστικής κοινωνίας. Γιατί ότι ό,τι και να κάνεις θέλει λεφτά. Αυτό. Δεν μετράει ούτε η ψυχή, δεν μετράει ούτε. Ήταν ωραία φωτογραφία εσύ του Μελισανίδη προχθές. Μετά όσο έγινε στο ΟΑΚΑ που είχε τη φωτογραφία του Μελισανίδη και λέει: όταν μαθαίνεις πόσο πρέπει να πληρώσεις από εδώ και πέρα για τη ζημιά στο ΟΑΚΑ. Και έχει μία φάτσα. Πόσο πετυχημένα ήταν εσύ. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Κάβουρας, τι σου θυμίζει, Στέργιο? Κάβουρας. Ο Ερίκε. Λοιπόν. Και τώρα μια που λέμε για επικαιρότητα, επειδή επίσης το είδα πάλι να κυκλοφορεί το θέμα του Ολιβέιρα. Το οποίο βγαίνει ξανά. Θα βγαίνει για ακόμη μια φορά. Εντάξει. Ότι είναι συζητήσεις ο ΠΑΟΚ με την Πόρτο. Δεν υπάρχει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, πραγματικά. Επειδή και εμείς μπορούμε να μιλήσουμε με τη μέθοδο του Πόρτο, πραγματικά δεν κινείται κάτι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Εντάξει, ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που διαβάζει. Ναι, διαβάζει. Δεν κινείται κάτι. Και γιατί τα διαβάζει, εντάξει. Το να μπαίνουμε πάλι στην κουβέντα, γίνονται συζητήσεις. Ναι, προφανώς και όταν μια ομάδα δίνει κάποιον δανεικό και όταν αυτός ο παίκτης είναι αυτού του επίπεδου και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και τον Ολιβέιρα και την Πόρτο, προφανώς και οι δύο ομάδες δεν Πάμπαλι. Δεν θα τα ξαναπούν του χρόνου. Θα τα ξαναπούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι λογικό. Αλλά όχι το να καθόμαστε τώρα να συζητάμε αν έχει κλείσει ο παίκτης και για το καλοκαίρι και αν έχει βρεθεί χρηστομή. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό ακόμα. Και είναι πολύ πολύ λογικό. Και μιλάμε τώρα για την Πόρτο που την Παρασκευή είχε ασχοληθεί με την κλήρωση του Champions League. Πέρασε, έχει τους αγώνες μπροστά της. Εντάξει, δεν είναι οι άνθρωποι μία ομαδούλα. Προφανώς και υπάρχουν συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Οπότε το να καθόμαστε και να αναλωνόμαστε σε κείμενα, μιλάνε για Ολιβέιρα, θέλει Ολιβέιρα και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν έχουν νόημα. Το έχουμε ξαναπεί ότι όταν θα έχουμε κάτι οριστικό και κάποια πληροφορία ουσιαστική, τότε ναι, θα την πούμε. Μέχρι τότε. Και επειδή καταλαβαίνω σε αυτή την πόλη πόσο διψάτε για νέα της Εθνικής Ελλάδος και πόσο περιμένει η ανυπομονησία το Σαββατιάτικο. Καλησπέρα, Θείο. Πόσο περιμένει με ανυπομονησία το σαββατιάτικο μάτς με τον Λίχτενστάιν. Ναι. Έχουμε αλλαγή στην Εθνική. Εκτός ο Πέτρος Μάνταλος. Γιατί? Λόγω τραυματισμού. Α, εντός ο Δημήτρης Κολοβέτσιος του Παναθηναϊκού, ο αμυντικός. Γιατί είχε πάρει ο Άγγελος μόνο τρεις στόπερ, Παπασταθόπουλος, Σιώβας και Ρισβάνης. Τι να το κάνεις. Σου λέει υπάρχει ένα τέταρτο. Να βρίσκεται έτσι. Το Λίχτενστάιν παίζουμε. Νησιά Φερόε. Σου λέει κάτι. Όχι, δεν μου λέει κάτι. Α.
Γενικότερα δεν με απασχολεί η εθνική και καλά, όχι αυτό, τώρα. Καλά αυτό το κομμάτι, ναι. Δεν με απασχολούσε, αγάπη, και το 2004. Γιατί δεν είχα μπει στο. Δεν. Εγώ δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Αλλά τώρα όντως δεν με απασχολεί. Για τότε δεν ξέρω. Σάββατο λοιπόν, Λίχτενστάιν, Ελλάδα. Open, νομίζω. Βέβαια. Θα το έχει πάλι το Open, κανονικά, μετάδοση. Όσοι θέλετε και έχετε τη διάθεση, το βλέπετε από εκεί. Την περιέργεια. Εντάξει, τέλο πάντων. Αν δεν έχετε κάτι να κάνετε. Ναι, αυτό, το τώρα, Σάββατο. Μη δει νάρκο, όπω ο Κυριάκο, δε στην Εθνική. Άνοιξε το και. Και να μην τη δει, μου δεν θα δει τίποτα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, εγώ, τώρα. Δεν ξέρω τι πρόσωπο θα δείξει και αν μα κάνει λίγο πιο περίεργο στα επόμενα μάτια που θα είναι πιο σοβαρά. Ναι. Από το Λιχτενστάιν, αλλά σε πρώτη φάση νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα δούμε και υπερθέαμα, α πούμε. Ή θα χάσουμε το υπερθέαμα, άμα δεν το δούμε. Ναι. Εντάξει. Τέλο πάντων, αυτά. Λοιπόν. Να πάμε σιγά σιγά στο τρίτο και τελευταίο διάλειμμα πριν να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε με μπάσκετ λίγο ο Νικό Μοσκοβίτη, γιατί έχουμε Άρης ΠΑΟΚ το Σάββατο. Ναι, προσπαθούμε και μια, να κλείσουμε και μια ωραία συνέντευξη, θα δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα. Λοιπόν, Ρίζιτσι Καζίνο, το ξέρετε όλοι, και το Θέατρο Βεργίνα, το ξέρετε όλοι. Τελείωσαν οι παραστάσεις του Δημήτρη Μπάσκετ και του Κώστα Καραφώτη. Ξεκινάει την Παρασκευή η κυρία Επιθεώρηση, ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή τη ελληνική επιθεώρηση. Με πάρα πολύ αξιόλογους τραγουδιστές και ηθοποιούς της νέας γενιάς. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρτερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς και ο Μάκης Δελαπόρτας. Πάρα πολλοί χορευτές, ζωντανή ορχήστρα, γενικότερα ένα υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσετε. Παρασκευή 22 Μαρτίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Η πρώτη παράσταση, η πρεμιέρα, 10 παρατέταρτο, Σάββατο 23 Μαρτίου. Το δεύτερο σόου για 6 συνολικά παραστάσεις στην πόλη μας, η κυρία Επιθεώρηση, προπόληση εισιτηρίων, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, τηλεφωνικά αν προτιμάτε στο 217-234-567 και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Είναι προαιρετική, θυμίζω, η είσοδος στο Ρίζιτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 21 χρόνια ζωής. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Μπορείτε από 5 μέχρι 125 για να απολαύσετε το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «Η κυρία Επιθεώρηση». Μαζί μας είναι τα Naxos, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε πραγματικά. Καινούριο κατάστημα ετοιμάζεται στη Τζιμισκή με Αριστοτέλους, πολύ μεγάλο και το πιο εντυπωσιακό από όλα νομίζω. Κατάστημα φυσικά στην πλατεία Αγίας Σοφίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά στο κέντρο και στο Ελευθέριος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν, υπάρχει και εκεί. Και φυσικά Naxos.gr, με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να μπείτε, να δείτε ό,τι υπάρχει και τις τιμές πάντα και να τα κάνετε μια παραγγελία και πολύ σύντομα θα τα έχετε στο σπίτι σας και στη διάθεσή σας και στοίχημα.gr. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών, πολλά τα ειδικά στοιχήματα. Ακόμη και τώρα που έχει αγώνες εθνικών ομάδων, πάλι οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Αλλά υπάρχει και το μπάσκετ, υπάρχει και τένις, δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο. Όσοι θέλετε, δοκιμάστε και εκεί την τύχη σας. Υπάρχει και φόρμουλα, Στέργιο, το ξέρεις. Το γνωρίζω, δεν είμαι φαν της φόρμουλα. Ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αυστραλία. Αλλά υπάρχει πολλοί κόσμοι που πραγματικά είναι φανατικός, ναι. Και δεν τον αδικό, γιατί όντως είναι εντυπωσιακό. Πρώτο Grand Prix ήταν στην Αυστραλία και έχει από εδώ και πέρα. Οπότε σιγά σιγά και η Φόρμουλα 1 είναι στη διάθεσή σας. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το Σερί, το οποίο επιστρέφει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και live καζίνο όλη την ημέρα. 1,85 αγάπη προσφέρει στοίχημα το να πάρω ΠΑΟΚ το κύπελο. 2,65 η ΑΕΚ, 12 η Λαμία, 14 απόδοση ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Εντάξει, λογικό νομίζω. Το να προσφέρει το ΠΑΟΚ σε φαβορί. Δεν μπορείς να προσφέρεις την ΑΕΚ φαβορί με την εικόνα που έχει. Τέλος πάντων, έχουμε καιρό μέχρι να φτάσουμε στα παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης. Το πρώτο στην Τούμπα αρχές Απριλίου. Ρεβάς στην Τρίπολη τέλη Απριλίου. Ας περάσει το παιχνίδι με την Ξάνθη. Βασικά να περάσει διακοπή λίγο. Να ξαναέχουμε ΠΑΟΚ στη ζωή μας. Και δράση. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο που είναι τελευταίο 20 λεπτό όμως. Για να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, θα πάμε στον Νίκο Μοσκοβίτη. Εχθές δεν του δώσαμε χρόνο. Το ζητήσαμε συγγνώμη, τον βγάλαμε λίγο στα γρήγορα, ήταν γεμάτη ημέρα. Μέχρι να τον έχουμε, να πω ότι υπάρχει από χθες η είδηση ότι τραυματίστηκε ο Πρίγιοβιτς. Έχει μία θλάση. Δεν το λες, αγαπητοί, πάνε τα πράγματα εκεί. Καλά τα πράγματα για τον Αλεξάνδρ. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο κλήθηκε στην εθνική άλλος παίκτης, ενώ ήταν αρχικά μέσα στις επιλογές της Σερβίας.
Έχει μυϊκό τραυματισμό. Το πόσο θα μείνει απ' έξω, πόσο δεν θα μείνει, θα το δούμε στην πορεία. Δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Καλά να είναι ο Πρίγιοβιτς. Ούτε έχω κάποια προτίμηση είτε να σωθεί είτε να πέσει. Πολλοί θέλουν να πέσει, άλλοι τη χάτ. Εγώ δεν έχω. Αδιάφορο μου περνάει, πούμε, αλήθεια. Εντάξει. Και κρίμα είναι, καλά να είναι κιόλα. Καλά, κρίμα δεν είναι κρίμα. Εντάξει, κρίμα είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω το παραμικρό άσχημο συνέστημα για τον Πρίγιοβιτς. Ναι, ούτε εγώ αυτό. Ούτε κορόιδεψε, ούτε χρησιμοποίησε τον ΠΑΟΚ. Προέκυψε αυτή η μάστιγα που είναι οι Σαουδάραβες και οι Κινέζοι στο ποδόσφαιρο και μπορούν να πάρουν ουσιαστικά όποιον παίκτη θέλουν. Τα χρήματα που δίνουν είναι απίστευτα. Και πάνω, και Στέργιο, οι Κινέζοι κάνε και μια σοβαροποίηση τώρα. Να κάνω μια σοβαροποίηση. Να πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη. Μας έστειλε μήνυμα φίλος στο λογαριασμό που έχουμε στο Facebook. Μοντάζ είναι αυτό. Λέω και εγώ, όχι, μοντάζ είναι. Μοντάζ Γιάννης Λοβέρδος, του ιτάρισμα. Αντίο Θανάση Γιαννακόπουλο, ένας άνθρωπος που εκτός του μπάσκετ. Καλό ταξίδι. Φωτογραφία. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Όχι, δεν έχει φτάσει. Πετυχημένο. Θα μπορούσε. Μα σώσει λίγο. Να γίνει και αυτό. Θα μπορούσε. Όχι. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Εδώ έκανε το άλλο που είναι χειρότερο. Εντάξει, δεν ξέρω πα κάτι είναι χειρότερο, αλλά. Θεωρώ ότι. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, όχι. Εδώ εσύ το άλλο φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι κανονικό ή πρακτικό πρόσωπο και το έχει βάλει. Ναι. Τώρα πόσο μάλλον αυτό. Αλλά οκ. Okay. Πες ότι δεν γίνεται αυτό. Ναι. Άξι. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Τάσο που μας το έστειλε. Πετυχημένο. Πετυχημένο όντως. Ήταν πολύ καλό. Δεν μπορούμε να πούμε, εντάξει. Ήτανε, αν τα μαζέψουμε όλα αυτά αγάπη που έχουν κάνει και έχουν πει οι Έλληνες πολιτικοί, εντάξει, είναι. Εντάξει, γενικά τα τελευταία ειδικά είναι πολλά φοβερό, μαζί, δεν. Είναι όλοι αυτοί ευτυχείς που ο Έλληνας δεν θυμάται τι υπόθηκε χθες και τι έγινε χθες. Ναι, εντάξει. Δεν θυμάται ο Έλληνας. Και γι' αυτό το λόγο γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τους ίδιους πολιτικούς και θα μεγαλώσουν με τους ίδιους και όλα καλά. Άνθρωποι που με αυτά που έκαναν στο πολιτικό βίο τους θα πρέπει να είχαν αλλάξει χώρα. Κυκλοφορούν ελεύθεροι, ξαναβάζουν ψηφιότητα, ξαναβγαίνουν, κάνουν άλλο, τα ίδια. Το ποιο? Άλλο στέργιο χθες. Ποιο? Στο μάτς του Άρη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Α, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι, ναι. Γιατί όταν ας πούμε η Κουρομπίλια υπήρξε ένα στιγμιότυπο που γέλασε, κάτι πολύ ανθρώπινο. Ωραία, εγώ δεν σου λέω, ανθρώπινο είναι 100%. Τότε είχε γίνει θέμα πάλι από όλους και γιατί γέλασε η Κουρομπίλια και κυκλοφόρησε φωτογραφία και η ανάλυση πίσω από το χαμόγελο. Η εξήγηση πίσω από το χαμόγελο, τι άρα, κρύβεται. Όταν χαμογελάει η Κουρομπίλια σε μάτς του ΠΑΟΚ, ναι, αυτό είναι, έχει κακό, σημασία, είναι κακό. Μαστίγωμα. Κρύβεται κάτι από πίσω σίγουρα. 100% κρύβεται, ρε. Λοιπόν. Μαστίγωμα στην Αριστοτέλους, ναι. Στην πλατεία Ομονίας και σε κάθε πλατεία της χώρας. Χθες όμως. Όταν αγκαλιάζει όμως και χαμογελάει παράλληλα. Ναι. Ποιον, το Φετβατζίδη. Το Φετβατζίδη, ναι. Επειδή ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για το Φετβατζίδη, λένε. Έβαλε και τον γκολ, ναι. Για αυτό, 785 χρόνια, ναι. Ναι. Ο διαιτητής Λάμπρο όμως. Τι έγινε. Πρόσεξε, και αγκαλιά και χαμόγελο. Και χαμόγελο. Δηλαδή, αυτό αν γινόταν με την Χ Κουρομπίλια, ναι, ή οποιοδήποτε άλλο σε μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είχαμε και έκτατες εκπομπές. Ναι. Και γιατί αγκάλιασε και χαμογέλασε, τι σημαίνει αυτή η αγκαλιά και αυτή είναι η εξυγίασή σας και ο Χαλίφης ο ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μια πολύ ωραία στιγμή του Λάμπρου, συγγνώμη, με το Φετβατζίδη. Μια ωραία στιγμή του ποδοσφαίρου, δυνατή αυτό, στιγμή. Αυτό ναι, ναι, είναι η εικόνα του αγώνα. Η εικόνα, έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Όταν χαμογελάει η Κουρομπίλια, να εξοριστεί στο πράσινο ακροτήρι. Ναι, δεν λέμε εμείς ότι είναι κακό. Ίσα-ίσα. Λέμε ότι και το ένα είναι το ανθρώπινο και το χθεσινό είναι το ανθρώπινο. Όχι, δεν έπρεπε να χαμογελάσει η Κουρομπίλια που είδε ένα ball boy του ΠΑΟΚ να κρέμεται ουσιαστικά, ναι, από τον Ακπομ. Όποιον ήταν. Ναι, 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 ναι. Και να το τραβάει και να μην τον αφήνει να φύγει. Όχι, φίλε, άλλο εκείνο. Και άλλο τώρα το χθεσινό. Το χθεσινό είναι. Κάτι πολύ άρα ιδιαίτερο. Για να το συνοψίσουμε. Α, μάλλον σκέφτηκε ο Λάμπρου ότι ο Φετβατζίδης έχει να βάλει γκολ πόσο καιρό. Αυτό σκέφτηκε. Σου λέει να το παιδί έβαλε γκολ. Ας τον αγκαλιάσω. Και αγκαλιά και εντάξει, ωραία, και χαμόγελα. Εντάξει. Είναι αυτά τα ωραία της χρονιάς. Τα ανθρώπινα αυτά είναι, αγάπη. 600 φορές έχει γίνει κάτι που σε αγώνα του ΠΑΟΚ και έχει αποτελέσει θέμα συζήτηση για όλους. Ναι, δεν έχουν βάλει μυαλό όλοι αυτοί. Αλλά όταν το ίδιο γίνεται αλλού, ναι, δεν έχουν βάλει μυαλό ότι αν στραφεί εναντίον του ΠΑΟΚ για κάτι. Ναι. Μαθηματικά εξακριβωμένο, εντάξει, θα ξαναγίνει το ίδιο με σένα σε λίγο καιρό. Πραγματικά, αυτή τη χρονιά. Πάτε το χαμπάρι. Σε όλα. Μην εκτίθεστε χωρίς λόγο. Σε όλα, ρε φίλε, σε όλα. Είναι όπως το άλλο, ρε παιδί μου, που κέρδισε το ΠΑΟΚ τον Πανετολικό. Ωραία. Ναι, ναι. Αλλά είναι ο άγνωστος Χ.
Δεν λέμε ποιο τον κέρδισε τον Πανετολικό. Άλλο αυτό, ναι. Λέω ότι, και, ότι έχασε ο Πανετολικό. Έχασε. Από ποιον? Ερωτηματικό. Δικό σα. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Δεν έχει σημασία. Έχασε ο Πανετολικό. Γιατί άλλωστε να έχει σημασία. Η αλήθεια είναι και έξω που λέγανε και στα X-Files. Γιατί άλλωστε να έχει σημασία. Γιατί. Είναι μια άχρηστη πληροφορία. Δεν χρειάζεται. Εμείς εστιάζουμε στο ότι. Ναι, πρέπει να μην κουράζει το κόσμο. Ο Πανετολικός στήθηκε και απομακρύνθηκε από την πεντάδα και όλα αυτά. Ο Άρης πλέον έχει μεγαλύτερο προβάδισμα τον Πανετολικό. Κερδισμένος ο Άρης σίγουρα. Από την ήττα του Πανετολικού. Από ποιον? Από αυτόν. Από κανέναν. 1-0. Είναι τα ωραία αυτά, παιδιά. Και στην πόλη μας και στην Αθήνα. Εντάξει, φοβερά πράγματα. Βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Ναι, ναι, ναι. Άλλες φορές μπορούμε να τα πάρουμε. Υπάρχει μια ψυχραιμία γενικά. Μια ψυχραιμία. Άλλες φορές δεν μπορούμε να τα πάρουμε χιουμοριστικά. Το πάθημα δεν γίνεται μάθημα. Αυτό φάνηκε και χθες. Δεν γίνεται μάθημα και όσο το συνεχίζουν θα έρθουν πολύ χειρότερα. Ναι, ναι, γιατί την κουρομπίλια την είχαν τρεις μέρες μετά από το παιχνίδι. Η φωτογραφία παντού. Όπου μπορούσαν να τη βάλουν, τη βάζανε. Τώρα όμως χθες ήρθε αυτή η φωτογραφία και δεν είναι πολύ καλό. Βέβαια, ορισμένοι επιμένουν ακόμα. Ότι ήταν διαφορετικό. Ότι άλλο αυτό τη κουρομπίλια και άλλο το ξεκίνημα. Γιατί άλλο, ρε. Ήδη το μυαλό του δεν ξέρω πώς το έχουν. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω σε κουβέντα με τέτοια άτομα που μου λένε άλλο. Με το δικό σου σκεπτικό θα είναι κάτι άλλο. Είναι διαφορετικό να είσαι, ξέρω εγώ, Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και διαφορετικό να είσαι ΠΑΟΚ πλέον. Έτσι κι αλλιώς. Και φαίνεται κιόλα. Αλλά εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένα να ζεστέρει και δεν πειράζει. Εμείς θα επικροτήσουμε και την κουρομπίλια. Και το Λάμπρο. Αυτό, εμείς μένουμε στον ανθρώπινο. Συμμετείχε στη χαρά του Γιάννη Φετβατζίδη που επέστρεψε στα γκολ. Μετά από πολύ καιρό. Πόσο καιρό δεν μας ενδιαφέρει, δεν μπορώ να το ψάξω. Δηλαδή, στιγμή τώρα μου ήρθε η σκέψη να το ψάξω. Λέω μπα, όχι. Ναι, όχι, ρε, δεν με απασχολεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Μπράβο στον Άρη για τη μεγάλη νίκη του. Επί του Απόλλωνα. Μπράβο και στο Φετβατζίδη, μπράβο και στο Λάμπρο. Ήταν ωραία εικόνα, εμείς εκεί μένουμε, ούτε εξετάζουμε αν ήταν σωστό, αν δεν ήταν και... Απλώς περνάμε το μήνυμα ότι καλό θα είναι πριν αναφέρει κάποιος, οποιοσδήποτε για τον ΠΑΟΚ κάτι, να προσέξει γιατί σε 5 μέρες, 10 μέρες, άντε μήνα το πολύ, μέχρι εκεί πάει, γυρίζουν θα έρθει στο σπίτι σου και θα σε αναγκάσει σε μία ανακυβίστηση υψηλού επίπεδου. Μπορεί να γίνει, ναι. Οπότε λίγο προσοχή, παιδιά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ και δεν αναφέρομαι στον Άρη τώρα. Γιατί αυτό ουσιαστικά μεγαλοποιήθηκε τόσο πολύ από τα μέσα που έχει ο Ολυμπιακός στη διάθεσή του για την κουρομπίλια. Δεν ξέρω αν το ξεκίνησε ο Άρης ή όχι, δεν θυμάμαι. Με τα θέματα που έχει ο Άρης, δικαιολογημένα ή μη, δεν ξέρω με την κουρομπίλια. Ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτοί που το κάνανε όπλο στην προπαγάνδα του ήταν τα site του Ολυμπιακού. Που το μεγάλωσαν τόσο. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω και στο ΠΑΟΚ 24 λίγο πριν κλείσουμε σιγά σιγά ένα ρεπορτάζ για τον Ευγέν Σάκοφ και το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά είναι αυτό που έχουμε πει και πολλές φορές ότι δεν υπάρχει και εκεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ο Σάκοφ θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή παίρνει ένα συμβόλαιο περίπου που φτάνει στις 400.000. Ναι. Θέλει να παραμείνει, προσπαθεί να πάρει κάτι παραπάνω όσον αφορά στις αποδοχές του. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι οποιαδήποτε εξέλιξη, είτε αρνητική είτε θετική, τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και τον παίκτη, θα προκύψει μετά από το φινάλι της σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Σάκοφ νομίζω έχει δείξει σε όλα τα παιχνίδια όσα έχει παίξει ότι είναι πραγματικά απόλυτα συγκεντρωμένο στην ομάδα. Δεν τον έχει επηρεάσει σε κανένα σημείο το μέλλον του. Το έχει πει και ο Λουτσέσκου, αλλά φαίνεται κιόλας από την απόδοσή του. Μιλάμε για ένα παιδί εργάτη, κανονικά στρατιώτη. Και σαν οτροπία και σαν στο αγωνιστικό κομμάτι είναι στο 100% εκεί. Τα λέγαμε από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κιόλας. Εγώ τουλάχιστον ήμουν σίγουρος ότι όλα τα παιδιά ανεξάρτητα πότε θα επέγραφαν καινούργια συμβόλαια, γιατί τότε δεν είχαν υπογράψει κανένας. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι όλα τα παιδιά αυτά θα δίναν τον καλύτερο εαυτό και δεν θα μπαίναν σε μια διαδικασία συνειδητά ή υποσυνείδητα να ρίξουν την απόδοσή τους ή να γίνουν επιρρεπείς στα λάθη, γιατί θα είχαν αμφιβολίες για το μέλλον τους. Ναι. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο, μάλλον είναι από τα χειρότερα για να ποδοσφαιριστεί να υπάρχει μια βεβαιότητα. Σίγουρα, ναι. Για όλους μας συμβαίνει αυτό, στο εργασιακό μας περιβάλλον. Αλλά όλα τα παιδιά αυτά, επειδή και τα γνωρίζουμε και ξέρουν και τον ΠΑΟΚ και αισθάνονται και ευγνωμοσύνη για τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια,
και γουστάρουν που ο κόσμος τους έχει αγαπήσει και αυτοί έχουν ζήσει πάρα πολλά με την ομάδα. Ήταν για μένα σίγουρο ότι όλα τα παιδιά και ο Βαρέλα που ακόμα δεν έχουμε εξέλιξη. Αυτό που λέγαμε και προχθές, σίγουρα δεν έχει υπογράψει ακόμα σε καμιά άλλη ομάδα. Αυτό μπορώ να το πω εγώ με σιγουριά απόλυτη. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες για ομάδες που τον έχουν. Λογικό είναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν έχει στα χέρια του προτάσεις χειροπιαστές με νούμερα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από Σερβία, το οποίο ακόμα δεν έχει μεταφραστεί σε πρόταση βέβαια. Ναι. Αλλά γενικότερα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλά πρωταθλήματα υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι ο Βαρέλα έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να παραμείνει. Σωστά, αλλά και ο Σάχοφ. Δίνει το καλύτερο εαυτό και μπόρεσε και ανταπεξήλθε σε ένα διάστημα όπου τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ, ναι, και τώρα τραυματίστηκε και ο Μαουρίσιο. Και είμαι σίγουρος ότι και ο Κάνιας που θα μπει πιστεύω στο rotation, ναι, έχω αυτή την εντύπωση. Είμαι σίγουρος ότι παρότι τα πράγματα δεν δίνουν για αυτόν ευείωνα στον ΠΑΟΚ και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να ανανεώσουν και ο Σάχοφ και ο Κάνιας, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει τροποποίηση λόγω του τραυματισμού του Μαουρίσιο σε συνδυασμό με το ότι ο Βέρμπλουμ θα είναι έτοιμο τον Αύγουστο. Ναι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά ακόμα και να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του Κάνιας, εάν χρειαστεί ο Ισπανός να προσφέρει, θα δώσει το καλύτερο εαυτό. Νομίζω αυτό θα γίνει με βεβαιότητα. Ξέρεις τι είναι ενδεικτικό. Έβλεπα και χθες την παρακάμερα προχθές από το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Και άμα δεις στον κόλ του Βιερίνια, ναι, οι πρώτοι που πανηγυρίζουν σαν τρελοί είναι παίκτες. Ο Κάνιας είναι ένας, ναι, ναι. Και ο Ρέι, που ας πούμε, δεν σου λέω ότι έπρεπε ο Ρέι και ο Κάνιας και ο Χι Ρέι και ο Χι Κάνιας να κάτσουν στον πάγκο και να πούν εντάξει ένα μπράβο, αλλά βλέπεις ότι οι παίκτες που παίζουν, ο Ρέι ειδικά, πολύ πιο δύσκολα και λιγότερο, είναι όχι απλά στο 100% μέσα στην ομάδα. Το νιώθουν. Όπως άλλες φορές μου έχω δει πάρα πολύ έντονα τον Τόσκα να φωνάζει για οδηγίες. Ο Ίγκασον προχθές. Ο Καρέλης. Να φωνάζει. Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι όλοι. Θα μπορούσαν τα παιδιά αυτά. Ο Κάνιας για παράδειγμα. Να έχει και κάποια μούτρα. Ναι. Δεν θα ήταν. Και αυτό θα ήταν ανθρώπινο. Ναι. Το να έχεις κάποια μούτρα. Σου λέω να μιλήσει στου ξυπέκτου του καλημέρα και στον προπονητή. Αλλά θα μπορούσε σιγά σιγά, έστω και υποσυνείδητα, να απομακρυνθεί λίγο από την ομάδα. Δεν έχει συμβεί αυτό, δεν πρόκειται να συμβεί. Και τα 25-26 παιδιά που είναι στο ρόστερ πραγματικά περιμένουν τη μέρα του κάθε αγώνα για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να πάνε παρακάτω και να φτάσει η στιγμή που θα πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα και το κύπελο και το τι ακριβώς θα γίνει με τα παιδιά που δεν έχουν συμβόλαιο. Νούμερο 1 φυσικά ο Βαρέλα, δεν το συζητάμε. Ο Φερνάντο Βαρέλα, όχι ο Γκουστάβο. Ναι. Ο γιος έχει συμβόλαιο, μάλλον δεν έχει συμβόλαιο, είναι στην ΚΑΠΑ 14. Αν θα μείνει, αν θα φύγει από τις ακαδημίες, εξαρτάται από τον πατέρα. Υπάρχει και ένας ακόμα, περίμενε. Νομίζω είναι ο Τόμας. Ναι, Τόμας, α, μπράβο. Ναι. Πάλι καλά, φίλε, που δεν είπαν Τόμας. Είναι ακόμα πιο μικρός ο γιος. Ο Γκουστάβο είναι και λίγο στην πιο μεγάλο. Στην ΚΑΠΑ 8, στην ΚΑΠΑ 9 είναι, δεν ξέρω. Ναι. Πάω σε 14 είναι ο Γκουστάβο. Ο Φερνάντο Βαρέλα δεν έχει συμβόλαιο. Ο Φερνάντο, αν μας ακούει κάποιος και μπερδεύεται λίγο. Ναι, ναι. Φερνάντο. Πρέπει να μείνει άλλα 5-6 χρόνια στην Ελλάδα για να μάθει κανείς το όνομά του, μάλλον. Ναι, προφανώς. Δύσκολο. Και μετά είναι ο Σάχοφ μαζί με τον Κάνιας σε δεύτερο έτσι, ρόλο. Και σε τρίτη κλίμακα είναι τα συμβόλαια που λήγουν, αν δεν κάνω λάθος, του Καρέλη, έτσι δεν είναι. Ναι. Και του Τόσκα, ναι, ο δανεισμός. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Καρέλη και Τόσκα. Μια εκτίμηση νομίζω ότι. Πολύ εντάξει, δύσκολα θα και οι δύο. Ναι, ναι, αλλά εντάξει. Όχι ότι. Φαντάζομαι δεν έχει κανένα παράπονο ο Λουτσέσκου. Δεν ήρθαν για να αποτελέσουν πρώτα βιολιά. Ούτε ο ναι. Καρέλης όταν υπήρχε ο Πρίγιοβιτς. Και μετά ο Ακπό. Ο Τόσκα νομίζω πιο πολύ ήρθε για να δώσει μια διπλή λύση και πιο πολύ ίσως στα στόπερ. Ναι, ήταν μια έξυπνη επιλογή. Ναι. Για να μην. Και όσο έπαιξε, δεν μπορεί να πει ότι. Εντάξει, όχι, είχε τις αδυναμίες του. Ανταποκρίθηκε σε ένα σημείο. Δεν έχει ανεβάσματα, ναι, αλλά. Το ήξερε αυτό όμως. Ήταν κάτι το που ήξερε, το ήξεραν βέβαια. Όλοι τα στοιχεία του. Αλλά για μένα είναι σημαντικό ότι φαίνεται και στην πράξη ότι η ομάδα όσο πάει, δηλαδή μέχρι σε, αν περάσει και στο τελικό και μακάρι, 11 Μαΐου που είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό, θα είναι όλοι στο 100% συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Από εκεί και πέρα θα φανεί ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι. Δεν είχαμε επικοινωνία τελικά με τον Νίκο, αλλά δεν υπάρχει και κάτι σήμερα στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το μάτς του Σαββάτου με τον Άρη. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα πέρα από τον Τζόνς που έτσι κι αλλιώς είναι νοκάουτ. Ναι. Ο Μαργαρίτης που έβγαλε μια κόπωση, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα μπορεί έτσι να διαχειριστεί λίγο καλύτερα τους αγώνες.
και να μοιράσει κάπως τον χρόνο του Παθοδόρου, γιατί θα έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, οπότε λίγο η κόπος θα είναι μικρότερη σίγουρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι δύσκολο διάστημα για την ομάδα. Σίγουρα, ναι. Έχει προπόνηση το απόγευμα. Θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί και σιγά σιγά προφανώς και η προσοχή στρέφεται στο μάτσο τον Άρη. Ναι. Βαθμολογικά. Εντάξει, είναι το διάστημα. Όχι αδιάφορο. Ποτέ δεν είναι ΠΑΟΚ Άρης αδιάφορο και Άρης ΠΑΟΚ, αλλά. Εντάξει, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει ως στόχο την εξάδα, αν υπάρχει το κίνητρο, αν και έχει χαθεί πολύτιμο έδαφος με την ήττα από τον ύφεστο, τα πράγματα ζορίζουν. Εντάξει, θα τα δούμε από αύριο και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας όπως κάθε μέρα ρίζεις καζίνο. Την Παρασκευή ξεκινάει το υπερθέαμα με τίτλο «Η κυρία επιθεώρηση». Παρασκευή 22 Μαρτίου η πρεμιέρα στις 10 παρατέταρτο. Σάββατο 23 Μαρτίου η επόμενη παράσταση. Γενικά 6 παραστάσεις είναι προγραμματισμένες στο θέατρο Βεργίνα με Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρτερό Κατσούλη, Νίνα Λοτσάρη, Άρη Μακρύ, Μάκη Δελαπόρτα, χορευτές, μουσική. Ξαναλέω, ένα κυριολεκτικά υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Εισιτήρια ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-23-4567 και στα καταστήματα public και φυσικά από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Μαζί μας τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε, μεγάλη γκάμα επιλογών σε όλα τα καταστήματα, κατάστημα δηλαδή Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν, πολλά στόκ στην πόλη με εκτός που φτάνουν ακόμα και το 70%. Και ετοιμάζεται τώρα και το νέο κατάστημα στην καρδιά της πόλης, τη Μισκή με Αριστοτέλους. Πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο. Πολύ οικοδική, πάρα πολύ καλές τιμές. Ανδρική συλλογή, παιδική συλλογή, γυναικεία, αξεσουάρ, τσάντες, παπούτσια, όλα στα Naxus. Και όλα τα επώνυμα brand για να διαλέξετε το παπούτσι της επιλογής σας ή τα παπούτσια της επιλογής σας. Η στίχημα φυσικά είναι μαζί μας, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και χορηγός του ΠΑΟ 24. Λιγότερη δράση είναι η αλήθεια, αλλά καμιά φορά. Όταν δεν υπάρχει τόσο πολύ δράση, βλέπεις τα πράγματα καλύτερα και υπάρχουν και αρκετές ευκαιρίες. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Μπαίνετε στη στοίχημα, ποντάρετε και με ταχύτητα που είναι απαραίτητη, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη και οι αποδόσεις διαφοροποιούνται. Όλες οι επιλογές cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail όλο το 24ωρο με πάρα πολλούς τρόπους, είτε με live chat, είτε με email. Είτε και με άλλους τρόπους. Γενικότερα, η στοίχημα σας προσφέρει ένα απόλυτα ολοκληρωμένο πακέτο για τη διασκέδαση, αλλά και για να κερδίσετε χρήματα είτε μέσω του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball, του τένις, της Φόρμουλα 1, μέσω του καζίνου και φυσικά μέσω του σερί, το παιχνίδι που κατεβάζετε, το διαγωνισμό μάλλον για να το πω καλύτερα, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android και με σωστές προβλέψεις διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Θα πάμε τώρα με την αγάπη, νομίζω, αν δεν έχει αντίρρηση, στο θεϊκό μισθοπολείον. Βεβαίως. Ξέρω ότι γυμνάζεσαι, αλλά έχει και προϊόντα αγάπη που δεν επιβαρύνουν. Με έχετε φάει. Μπορείς ναι. να πάρεις σουβλάκι ναι. κοτόπουλο. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Αγγελάκι 10. Ο καιρός είναι υπέροχος. Αν είσαι στο κέντρο, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Είτε να κάτσεις μέσα στο θεϊκό, είτε απ' έξω στα τραπεζάκια. Έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο εκεί τα παιδιά, σχεδόν στο ύψος του Αλεξάνδρου Βόλου. Είτε αν είσαι στο σπίτι, είτε πηγαίνετε προς το σπίτι και σκέφτεστε τι θα φάτε. Χωρίς κόπο και σε λίγο χρόνο. 2-3-10-2-21-3-21. Το θεϊκόν εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο. Δωρεάν όλες οι αλυφές σας σάντουιτς, μεγάλες μερίδες, πρώτης ποιότητας υλικά, μεγάλες σαλάτες και το μεγάλο τούτο θεϊκόν διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Ξαναλέω, εύκολο νούμερο. 2-3-10-2-21-3-21. Θεϊκόν πιστοπολίων Αγγελάκη 10. Φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα πήγε 2, παραδίδουμε σκετάλη στα παιδιά του Ανάλυση του Μπαϊρε Πρες, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τζακαλέας, Στάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team για την επόμενη ώρα μαζί σας εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.